Ενέρεζάτσι, δηλαδή αντί να πούμε στο στούντιο και να μου έχει έτοιμο τον Ολυμπιακό ανοιχτό, όλα να τα φτιάξει εδώ πέρα να πούμε. Τι? Οι προηγούμενοι βλέπανε? Δεν βλέπανε, δεν το είχανε. Τι είναι αυτά τώρα? Το μπελά μου. Λοιπόν, Μπαλαντέρ είναι για όσους δεν το καταλάβατε. Η αγαπημένη σας συνήθεια, Τρίτες, Τετάρτες και Πέμπτες, από τις 10 μέχρι τις 12 στο Λίμπερο 107,4, με τον Νίκο Μοσχοβίτη που θα είναι σε λίγο μαζί μας και τον Νίκο Παπαδόπουλο που είναι ήδη στο στούντιο. Παρά θα πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με τον Γιάννη Ζάτση στη ρύθμιση του ήχου, κοντά στο γκολ ο Ολυμπιακός που δεν το καταφέρνει. Παίζει με Δυναμό Κιέβου στο μείον 4. Έχει μπόλικο κόρη στο Κίεβο. Εντάξει, τι περίμενε, καλοκαίρι να έχει, το τονίζανε κιόλα, λέει, με μείον 4 λέει. Τι θα έχει? Θα έρθουν κάτι μείον τώρα από Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, ωκεανής, κακοκαιρία, κάτι χιόνια. Αχ. Πρέπει να πάμε με τέτοιο, με διπλό και τριπλό παλτό στην Τούμπα την Κυριακή, Γιάννη Ζάτση. Λοιπόν, θα πούμε πολλά στην τελευταία εκπομπή τη εβδομάδα. Ασχοληθούμε με το ντέρμπι φυσικά, καθώ πλησιάζει το ματς Κυριακή. Έχουμε ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση, θα πάρουμε τα τελευταία νέα από τον ΠΑΟΚ, θα αναφέρουμε τις τελευταίες ειδήσεις από τον Άρη για το παιχνίδι της Τούμπας, με στοιχηματάκι φυσικά απόψε γιατί είναι και βραδιά Europa League. Θα αναφέρουμε τα τελικά των 8, θα δώσουμε εικόνα για τα παιχνίδια των 10 τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την στιγμή. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, ο Νίκος Μοσχοβίτης θα μας ενημερώσει για την εθνική ομάδα η οποία κέρδισε, παρακαλώ, τη Γεωργία 81-69 στα δύο αωράκια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Λοιπόν, κάτσε να δώσω μια εικόνα για το στοίχημα και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα, στη θεματολογία της εκπομπής μας. Λοιπόν, στα παιχνίδια των 8, για όσους δεν ήσασταν συντονισμένοι νωρίτερα. Βαλένθια Celtic 1-0, με 10 ολοκλήρωση Celtic το παιχνίδι, περνάει η Βαλένθια στους 16 του Europa League. Villarreal Sporting 1-1 με 10 ολοκλήρωση το παιχνίδι Sporting, περνάει και η Villarreal, δεύτερη ισπανική ομάδα, στους 16 του Europa League. Zenit Aegean Petrópolis, ψάξτε όσοι είστε σε υπολογιστή σε κινητό, την υποδοχή των οπαδών της Zenit στο πούλμαν της ομάδας είναι φοβερή και δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο ποτέ, εκπληκτικό. Ήταν μια πρωτοτυπία των Ρώσων. Λοιπόν, Zenit Aegean Petrópolis, Fener Bahçe 3-1 προκρίθηκε η Zenit. Νάπολη Ζυρίχη 2-0 προκρίθηκε η Νάπολη. Δυναμό Ζάγκρεπ Πλζέν 3-0 προκρίθηκε η Δυναμό του Ζάγκρεπ. Με 10 ολοκλήρωση Πλζέν το παιχνίδι. Όλοι οι παιδούχοι προκρίθηκαν. Red Bull Salzburg Breeze 4-0 προκρίθηκε η Salzburg. Άιντρακτ Φραγκφούρτης, Σαχτάρ Ντόνετσκ 4-1 προκρίθηκε η γερμανική ομάδα. Άρσεναλ Μπάτε 3-0 προκρίθηκε η Άρσεναλ στην επόμενη φάση. Όλοι οι γηπεδούχοι δηλαδή σήμερα στα μάτς των 8 περάσανε στους 16 του Europa League και φιλοδοξία περάσει και ο Ολυμπιακός που πάτησε ξανά στην περιοχή. Έχει μπει δυνατά ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι. Από ό,τι βλέπω. Το ψάχνει τον κόλλο, το κυνηγάει. Ο Σεσέλ ανέβηκε λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε. Γυρίζει τώρα πίσω στην αμυνά του. Ο υψηλός μας κεντρικός αμυντικός, Βασίλη Τωροσίδη, βλέπω στο πλάγιο. Χωρίς διαφήμιση στη Φανέλα Ολυμπιακός. Μάλλον απαγορεύεται σήμερα η χώρα. Λοιπόν, και κόρνερ για τους Ερυθρόλευκους από τα δεξιά. Γκολ για τη Ρεν 0-1 την Μπέτις στην Ισπανία. 1-0 η Γκένκ τη Σλάβια Πράγας στο 22. Όλα τα μάτια στο 22 έχουμε σε 3 γκολ. Είπαμε Genk Slavia 1-0, Betis Ren μόλις τώρα 0-1 και Inter Rapid Viennis 2-0 είναι ήδη το σκορ. Chelsea Malmö 0-0, Dynamo Kiev Ολυμπιακός 0-0, Benfica Galata 0-0, Bayer Leverkusen Krasnodar 0-0. Αυτά όσον αφορά τα παιχνίδια που βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη για το Europa League. Στην Γαλλία Boulogne Σαμπλή 0-1 ημίχρονο. Και δεν βλέπω και κάτι άλλο ενδιαφέρον όσον αφορά τα υπόλοιπα του στοιχήματος. Για δώσε λίγο μουσική, Γιάννη. Δεν ξεχνάνε ότι το βράδυ έχουμε εκπομπή. Βασικά και το βράδυ έχουμε εκπομπή και επιμένουν να στέλνουν μηνύματα και να καλούν. Λοιπόν, είπαμε τα αποτελέσματα στο Europa League στα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Είπαμε για την Εθνική που κέρδισε την Γεωργία 81-69 και έκανε ακόμα ένα βήμα για να κατακτήσει την κορυφή στον όμιλό της. Ο Ολυμπιακός είναι στο 0-0 με την Δυναμό Κιέβου. 2-2 θυμίζω το αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Κάρτα τώρα για παίχτη της Δυναμό.
ο οποίος αμαρτύρεται κιόλας και κάνει και κάτι χειρονομία σαν τα αγοράκι μου τώρα να πούμε, εντάξει. Ο... τι τον έκανε ο Σισερ. Ο... άλλον έκανε. Και δεν είδε κάρτο Σισερ. Που είπαμε δεν είδε σκάνδαλο. Και νεύρα λογικά γιατί ο Σισερ τον αντίπαλό του εκεί πέρα μια τον σμπρώχνει κάτω. Μια τον κλωτσάει λίγο στο κεφάλι με το πόδι. Φάουλ για την Δυναμό Κιέβου από τα δεξιά. Όχι για απευθείας, για γέμισμα μέσα στην περιοχή. Για τους Ουκρανούς. Τι κίνδυνη φάση εδώ πέρα. Για τον Ολυμπιακό. Εκτελείται το φάουλ. Δεύτερο δοκάρι. Καλό. Το πιάνει ο Σα. Ο κεφάουλ κιόλας. Με σημειδή περιοχή. Πάνω στον Πορτογάλο τερματοφύλακα που την έφαγε καλά από ό,τι είδα. Πάει και ο διαιτητής. Πάει και πέρυσι του Ολυμπιακού. Φωνάζουν για κάρτα. Εντάξει κι άλλο πήγε το βρήκε λίγο ύπουλα τώρα. Μπαίνει το ιατρικό team του Ολυμπιακού. Πρόβλημα φαίνεται να έχει ο Πορτογάλος. Πορτιέρε των Ερυθρόλευκων, η φαλάκαρα του Βασίλη του Ρωσίδη. Πω, πω, έκανε ροξάκι αυτό, σαν τον αδελφό μου. Εσύ, ρε Γιάννη, δεν έχει ανάγκη, δεν έχει ροξάκι, μια χαρά. Έχει? Ναι, δεν το έχω δει, ρε φίλε. Ο αδελφό μου, 40 χρονών, έχει κάνει, τελευταία χρόνια έχει κάνει ροξάκι. Και πάμε και συνέδει κουρέα κιόλα. Και του λέω, του κουρέα μα, του λέω, πε το να κάνει καμιά εφύτευση του, αρχίζει να φαίνεται πολύ, του λέω, δεν θέλει. Εντάξει. Και εγώ παραπονιέμαι που βγαίνω και κουρεύουμε κάθε 3 εβδομάδε. Και μου λέει, κουρέα μου λέει, δεν λε πάλι καλά κάνω σταυρό, σου λέει, που είσαι μαλλιά. Γιατί οι άλλοι τα ψάχνουν, λέει. Δες τον αδελφό σου και έχει δίκιο. Είναι μια πραγματικότητα. Ο Ρωσίδης όμως το ροξάκι πίσω, δυνατό. Εντάξει, παιδί της Ξάνθης εκεί πέρα, τον είχε ανακαλύψει ο Ολυμπιακός. Έφυγε, πήγε στην Ιταλία. Ρώμα από εδώ, από εκεί. Γύριζε τώρα ξανά. Να κουλήσει τα τελευταία ένσημα. Να πάρει και αυτό μετά ένα πόστο στην ομάδα του λιμανιού. Ο Βασίλης το Ρωσίδης. Έτσι γίνεται συνήθως. Εκμεταλλεύεται τα παιδιά του ο Ολυμπιακός, ο οποίος παλεύει για την πρόκληση. Δεύτερη κίτρινη για την Δυναμό Κιέβου. Μέσα σε 2 λεπτά ασφαγή. Ο παίχτης που έκανε το φάουλ στο ΣΑ. Και ωραίο γήπεδο βλέπω τη Ραμό. Καλά έχει μπει ο Ολυμπιακός. Του φαίνεται ότι το θέλει αρκετά. Έχει πατήσει και με καλές προποθέσεις 2 φορές στην περιοχή της Δυναμό, αλλά τίποτα περισσότερο. Του λείπει μεγάλη ευκαιρία μέχρι στιγμής. Νωρίς είναι έτσι αλλιώς. 25 μπαίνουμε τώρα του παιχνιδιού. Το 0-0 παραμένει σε μια πόλη. Για να επιστρέψουμε λίγο και στα δικά μας που ετοιμάζεται σιγά-σιγά. Για το ντέρμπι και ο ΠΑΟΚ σήμερα άρχισε να ανεβάζει τους ρυθμούς του για το μάτι της Κυριακής. Ο Άρης έχει ξεκινήσει από την Τρίτη την προετοιμασία του για το εν λόγω παιχνίδι. Με προβλήματα βέβαια ο Άρης, ίσως με τον ΠΑΟΚ που θα κατέβει πάνωπλος στο παιχνίδι της Τούμπας. Θα αναφέρουμε στη συνέχεια της εκπομπής τα δεδομένα όσον αφορά τις δύο ομάδες. Μπορούμε να κάνουμε και έτσι, να ανατρέξουμε λίγο στο παρελθόν και να θυμηθούμε. Τι έχει γίνει στο κήπεδο της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη, που έχουν δώσει ήδη ένα παιχνίδι φέτος για το κύπελο, για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων, και είναι το 1-1. Βέβαια, πολύ διαφορετικές οι ομάδες από εκείνο το μάτς και πολύ διαφορετικές οι ενδεκάδες που θα δούμε σε σχέση με αυτές που παρέταξαν ΠΑΟΚ και Άρης σε εκείνο το παιχνίδι. Η ισοφάρεση Σλάβια Πράγας 1-1 την Γκένκ. Είμαστε 28 εκεί πέρα. Παραμένει το 0-1 της Ρεν στην έδρα της Μπέτης και το Ίντερ Ραπίντ 2-0 ήδη. Στο 28ο λεπτό με τα τέρματα των Βετσίνο και Ρανόκια. Θα περάσει Ίντερ λογικά. Αυτά όσον αφορά το στοίχημα. Μην ξεχνάτε μαζί μας και απόψη στοίχημαν. Μιας που λέμε για στοίχημα. Και το στοίχημαν.gr, η νούμερα είναι εφαρμογή όσον αφορά τον online στοίχηματισμό. Πολύ απλά πιάνετε το κινητό, το τάμπλετ σας τώρα στα χέρια σας και μέσα σε 2 λεπτά το πολύ έχετε κατεβάσει την εφαρμογή. Παίζετε επόμενο γκολ Δυναμό Κιέβου. Έτσι, ή να μειώσει η Rapid Vienna στην Ίντερ. Τα πιάνετε, πάτε ταμείο εύκολα και απλά, παιδιά. Ναι, τα σκέτα είναι τα πράγματα με τη στοίχημα που είναι μαζί μας και στην απόψινή εκπομπή. Θα πάμε σιγά-σιγά με τη βοήθεια του Ιωάννη Ζάτσι. Θα δούμε πρώτο το corner του Ολυμπιακού με το Φορτούνι. Και θα πάμε και στο πρώτο διάλειμμα της εκπομπής. Πλασαριστά ο Φορτούνι για τον Ποντένσε. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Τη βγάζει την μπάλα η άμυνα της Δυναμό. Πάει να βγει στην κόντρα. Και την κλέβει ο Παλικάρας εκεί πέρα. Μπράβο. Πλεονέκτημα στην κόντρα Δυναμό. Δύσκολο Ολυμπιακός που γυρίζει στην άμυνά του. Από τα δεξιά οι Ουκρανοί κάνουν το λάθος για γέλια κι αυτοί. Πάμε κι εμείς σιγά σιγά στο break. Καλές μου φίλες, καλοί μου φίλοι. Και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. 1-0 η Δυναμό Κιέβου. Τον Ολυμπιακό με τον Σολ. Στο 34ο προς 35ο λεπτό. Δυσκολεύουν τα πράγματα για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς στο παγωμένο Κίεβο. Λοιπόν. Το παγωμένο Κίεβγε, γεια σα. Κίεβγε, Κίεβγε, γεια σου. 2-2 το παιχνίδι, οπότε με 1-1 δεν περνά ο Ολυμπιακός. Θέλει δύο γκολ τώρα. Θέλει δύο γκολ για να περάσει και να μην δεχτεί άλλο. Με 2-2 πάμε παράταση. Με 2-2
θα πάμε να με 2-0, αντίο. Αν πάει με 1-0, επίσης αντίο. Αν πάει παρακατασμένο μετά, μέχρι τις 12.30 ώρα, να κουστάρεις, έτσι. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Μέσα, τελειώσει. Πόσο έχεις το Κίεβο, φίλε, κάνε μείον 28. Μείον 4 διάβαζα. Α, μείον 4, οκ. Okay. Νορμάλ, και το παρουσίαζαν οι συνάδελφοι του Ολυμπιακού, λες, είχαν απολύκο ψύχος, ας πούμε. Καλά, δεν είναι και ότι πιο εύκολο στο μείον 4, Νίκο. Θα φάτε και μια οκένη. Στο μείον 14 ακόμα κάνει, συνάδελφε. Άσε, μείον 4. Σε ποιο γήπεδο? Σου Ιουκλάνδη Βικελίδη. Α, με ποιον επιζάρι. Βίτε Εθνική, αλλά δεν θυμάμαι τώρα τον αντίπαλο. Νομίζω πανηγύρι. Όχι πανηγύρι. Μπορεί να δω και πανηγύρι. Anyway, λοιπόν. Τι ήθελα να πω, Ήθελα να πω τα αποτελέσματα που έχουμε αυτή τη στιγμή στο Champions League. Στο Champions League, στο Europa League. 0-2 η Ρεν στην έδρα τη Μπέτη. Ναι, μπράβο. 1-1 γκέγκ τη Σλάβια Πράγα. Μπάγερ Λεβερκούζεν Κρασνοντάρ 0-0. Μπενφίκα Γαλατά 0-0. Δυναμό Κιέβο Ολυμπιακό 1-0. Θέλει 2 γκολ Ολυμπιακό για να προκριθεί. Τσέλσι Μάλμε 0-0. Και Ίντερ Ραπίντ Βιέννη 2-0. Γκολ για την Μπέτη που μειώνει σε 1-2. Παρακαλώ την τη Ρεν. Το ενδιαφέρον σε αυτά τα παιχνίδια είναι να δούμε τι έχει γίνει και στα πρώτα. Να έχουμε λίγο εικόνα από τα πρώτα. Βεβαίω τώρα θα τα. Γιατί... Ξέρουμε για τον Ολυμπιακό, έχουμε εικόνα. Τώρα προσπαθώ να δω από εδώ. Έμπαινες. Κάτσε λίγο να καπάγω ένα τηλέφωνο λίγο. Το Betis Ren, ας πούμε, που είναι στο 1-2 αυτή τη στιγμή, το συνολικό σκορ είναι 4-5 στο Betis Ren. Στο Ολυμπιακό είπαμε τι γίνεται. Το γκολ που μπήκε στο Villarreal Sporting, ας πούμε, όχι αυτό είναι νωρίτερα, στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη τέλος πάντων. Και υπάρχουν γκολ, έτσι, ένα προβάδισμα έχει η Μπενφίκα, από το πρώτο παιχνίδι 0-0 τον Μπενφίκα Γαλατά, ένα προβάδισμα έχει η Ρεν και στο 1-2 και στο συνολικό που είναι 4-5, το Λεβερκούζεν Κράσνοντάρ είναι στο 0-0 προς το τέλος του ημιχρόνου, αυτά τα παιχνίδια 0-0 και το πρώτο μάτς, η Ίντερ προηγείται 2-0 της Rapid Vienna, συνολικό 3-0 μέχρι τώρα, το Chelsea Malmö. Έχει προηγηθεί, είχε κερδίσει με 1-2 από το παιχνίδι, είναι στο 0-0, okay, έχει προβάδισμα. 1-1 είναι το Genk Slavia Πράγας και για τον Ολυμπιακό, με τι συμβαίνει, χάνει με 1-0, συνολικά είναι σε 3-2 το σκορ στα ζευγάρια του Europa League, τα οποία αγωνίζονται αυτή την ώρα. Νωρίτερα η Villarreal πήρε την πρόκριση επί της Sporting Λισαβόνας με 2-1, πήρε την πρόκριση η Valencia επί της Celtic, νίκησε με 1-0, συνολικό 3-0. Εύκολα την πρόκληση Νάπολη επί της Ζυρίχης 2-0, είχε κερδίσει με ένα 3 από το παιχνίδι. Πέρασε η Δυνάμο Ζάγκρεπ την Βικτόρια Πλζέν με 3-0, νίκησε σήμερα και πήρε την πρόκληση. Η Άρσεναλ μετά την ήττα στην έδρα της Μπάτε Μπορίσοφ, αναμενόμενα σήμερα αντέδρασε, νίκησε με 3-0 και πήρε το εισιτήριο για το 16. Η Ζενίτ, η οποία είχε χάσει με 2-1 από το παιχνίδι, σήμερα νίκησε με 2-0 ουσιαστικά. Ναι. Νίκησε με 3-1 σήμερα τη Φενέρ και πέρασε στην επόμενη φάση. Η Άιντραχτ μπορεί να νίκησε σήμερα με 4-1 και κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο τη Σαχτάρ Ντόνετς και με 4-0 η Ζάλτσμπουργκ την Κλαμπ Μπριζ. Μετά το 2-1 του πρώτου παιχνιδιού, η Ζάλτσμπουργκ σήμερα ήταν εντυπωσιακή, εκοφαντική θα τη χαρακτηρίζαμε και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του Europa League. Τα πράγματα για τον Ολυμπιακό σφίξανε. Γενικά τα πράγματα του Ολυμπιακού σφίξανε από το πρώτο παιχνίδι με εκείνο τον γκολ που δέχτηκε στο τέλος. Παρότι αντιμετωπίζει μια ομάδα που δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό, όπως είναι η Δυναμό Κιέβου, γενικά αυτές οι ομάδες πολλές φορές αυτή την περίοδο σε φάσεις 32 τέλος πάντων ευρωπαϊκών διοργανώσεων ή 16 είναι κάπως βολικές στη λογική ότι δεν έχουν αγωνιστικό ρυθμό γιατί έχουν χειμερινή διακοπή, αλλά και γενικά η Δυναμό και από πέρσι και φέτος δεν είναι καμιά πολύ πολύ ποιοτική ομάδα, αλλά μετά το 2-2 στο Καραϊσκάκη και το 1-0 μέχρι τώρα, που έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα, έχει ένα σημαντικό προβάδισμα μάλλον για την πρόκληση. Να δούμε αν ο Ολυμπιακός μπορεί να αντιδράσει. Σίγουρα οι συνθήκες του αγώνα δεν είναι και πιο εύκολες, δεν είναι και πολύ συνηθισμένες οι ομάδες. Από τη στιγμή που δεν μιλάμε για χιόνι και δύσκολες καταστάσεις, το κρύο πάντα παλεύεται. Okay. Το γκολ που έχει δεχθεί ο Ολυμπιακός σίγουρα τον έχει ρίξει στο καναβάζο, τον ζορίζει αρκετά. Ενώ στη συνέχεια πρέπει να κάνει ανατροπή για να περάσει ή να πάει η ισοπαλία το σκορ στο 3-3 για να αποκριθεί πλέον. Ακόμα και με ισοπαλία, δηλαδή 1-1, δεν συνεχίζει στην επόμενη φάση. Λοιπόν, θα το πάμε έτσι και με το Europa League και με το παιχνίδι του Ολυμπιακού που κυρίως εκεί έχουμε τα βλέμματά μας στραμμένα και στο διάλογο γίνεται. Έχουμε να πούμε αρκετά και για τα ποδοσφαιρικά. Μην ξεχνάμε ότι είναι εβδομάδα ντέρμπι.
Σήμερα λίγο ανέβηκαν οι τόνοι κάπως με την ανακοίνωση του Super 3 με απαντήσεις από τον κύριο Σαββίδη. Τέλος πάντων, μέσω Instagram δεν μπόρεσα να καταλάβω για να μην κλείσει. Το χάσα κιόλας από ένα σημείο και μετά από τα stories του Γιώργου Σαββίδη. Κάπως σήμερα πάμε να καταλάβουμε ότι έχει ένα ντέρμπι την Κυριακή. Έτσι. Γενικά οι τόνοι είναι πεσμένοι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι. Τουλάχιστον για τον ΠΑΟΚ, έτσι, δεν ξέρω τι συμβαίνει στον Άρη, θα μας τα πει ο Νίκος. Δεν είναι όπως εκείνη η εβδομάδα πριν κάνα δύο εβδομάδες με τον Ολυμπιακό, που όλοι το περίμεναν πώς και πώς θα μου πεις. Εκείνη η νίκη ουσιαστικά έχει δώσει στον ΠΑΟΚ την ευκαιρία να αγκαλιάσει το πρωτάθλημα. Οπότε, όπως και να το κάνουμε, έχει πολύ καλή ψυχολογία, έριξε και τα πέντε στον Απόλλωνα Σμύρνης. Εντάξει. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ντέρμπι το παιχνίδι της Κυριακής. Ή τέλος πάντων έχει τα χαρακτηριστικά του ντέρμπι. Θα φανεί το κατά πόσο είναι ντέρμπι. Γιατί ο Κιάρας δεν είναι κακός τον τελευταίο καιρό. Μια χαρά είναι. Είναι σε ένα καλό momentum. Αν και με τον Πανιόνιο δεν κατάφερε να κερδίσει, αλλά εκείνο το παιχνίδι του στράβωσε στη λογική ότι έμεινε με 10 παίχτες από πολύ νωρίς. Ενώ ξαναβλέπουμε τον γκολ της Δυνάμο. Έκανε πολύ ωραία. Πολύ ωραίο γύρισμα από αριστερά. Δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι. Και η προβολή ήταν κοντινή, αλλά νομίζω ότι όλα τα λεφτά ήταν το γύρισμα εκεί του αριστερού χαφ της Δυνάμο. Έλεγα λοιπόν ότι γενικά και το κλίμα που εισπράττω δεν μπορώ να πω ότι είναι και πολύ έτσι εχθρικό και πολεμικό. Έτσι είναι πολύ ήρεμα τα πράγματα. Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε, τι, ντου φάγαμε. Ήθελα να το κάνω χωρίς αντου. Ντου φάγαμε. Έλεγα Νίκο ότι γενικότερα είναι πολύ ήρεμα τα πράγματα. Αν εξαιρέσουμε σήμερα λίγο την ανακοίνωση του Super 3... είναι λίγο ακατάληπτο αυτά που γράφονται, δεν βγαίνει πολύ άκρη. Μια αλήθεια. Ναι, οκ. Okay. Δεν έχω τέτοιο. Διάβασες. Δεν είχα κολλήριο για τα μάτια για να τη διαβάσω, να σου πω την αλήθεια. Okay. Στη σύνταξη υπάρχει ένα θέμα. Ναι, δηλαδή αυτό στην έκθεση έπαιρνε βάση, λέω. Αλλά δεν υπάρχει, να σου πω κάτι. Ό,τι αναφέρεται. Ήταν ενσυγχύση αυτό που την έγραψε. Όχι, δεν ήταν ενσυγχύση, γιατί είναι, έχει πολύ. Πολύ. Έχει συναισθηματισμό για αυτό που την έγραψε. Δεν τοποθετήσει, γιατί ναι. Δεν μπορεί να βγει κάποιο και να πει ότι κάτι από αυτά που αναφέρει είναι ψέμα. Καταλαβαίνεις. Ούτε και από την πλευρά του αλλά δεν βγαίνει άκρη όπω το γράφει Νίκο. Δηλαδή κάποιο ο οποίο διαβάζει κάπου χάνεται και μπερδεύεται. Θα τη διαβάσουμε. Τι να διαβάσουμε, ρε φίλε, δεν βγαίνει άκρη. Λέω πω ήθελα να τη διαβάσουμε. Είναι σαν να κάνουμε κουβέντα εμεί τώρα οι δυο μα εδώ πέρα και κάτι συζητάμε. Και ρε παιδί μου αυτό ξαφνικά να γράφεται. Καταλαβαίνεις. Πώς είναι οι δακτυλογράφοι στα δικαστήρια ή στη Βουλή. Ναι. Τι βγαίνει άκρη, ρε φίλε. Ναι. Να σου πω, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Αλλά γενικά καλά που ήρθε και αυτή η ανακοίνωση, ας πούμε, και έχουμε λίγο ψωμάκι, ρε φίλε. Γιατί. Είναι πολύ. Εντάξει, δεν είναι τέρμα, είναι πολύ ξενέρωτη κατάσταση. Πολύ ήσυχα τα πράγματα. Πήγανε και ο παδί του Άρη στο Λύσιο σήμερα. Ναι. Ψυχολογικές ντόπες. Ναι. Όχι, θα γνωρίσω ψυχολογικές ντόπες, μίλησε στα παιδιά. Ναι. Λοιπόν. Πάντα μέσα σε κόσμιο πλαίσιο. Έτσι, πάντα. Ναι, τους είπανε, σας παρακαλούμε, κερδίστε τους. Όχι, δεν είπα, σας παρακαλούμε. Εντάξει, είπε κερδί, παίξτε με πάθος και τα λοιπά. Σας πιστεύουμε. Παίξτε με πάθος και στην Ελλάδα, ναι. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, και κάπως έτσι κυλήσει η κατάσταση. Βγάλτε την πρίζα, βγάλτε πρίζα και θα το σπάσω. Βγάλτε δεν έχω πρίζα εγώ. Εκεί δικιά μου. Βγάλτε και θα το σπάσω. Ωραία, σπάστε και θα το σπάσω. Έλα. Μπορείς να μας δώσεις διαλόγους, φίλε. Έλα. Τους κανονικούς διαλόγους μπορείς να μας δώσεις. Όχι. Γιατί ρε κότα. Όχι. Πες τους. Θα βάλουμε μπιπ. Η κανονική διάλογη είναι αυτή που γράψαμε σε All About Άρη. Στους παίχτες υπήρχε μετάφραση στους ξένους. Τους Play With Passion. Στα αγγλικά δηλαδή. You can do it. You can do it. Αυτά. You can win, we believe in you. Αυτό ήταν. Δηλαδή ήταν κάποιο που το έλεγε στα ελληνικά και ήταν κάποιο που το έλεγε στα αγγλικά ή όλα στα αγγλικά. Στα ισπανικά φαντάζομαι. Γιατί υπάρχει άνθρωπο που ξέρει δηλαδή και μπορεί να τα πει βασικά, αυτά. Βασικά, ο μόνο που δεν ξέρει αγγλικά είναι ο Ματέο. Άρα κάποιο Ισπανό που ξέρει αγγλικά και νιώθει, mm-hmm. που οι υπόλοιποι Ισπανοί ξέρουν αγγλικά νομίζω. Ναι. Και ο Κουέστα ξέρει σίγουρα. Ναι. Θα του τα μετέφεραν στη γλώσσα του. Παιδί μου ότι. Λος. Όχι, του βγάλει. Μεγάλο μαλλί για την Δυναμό Κιέβου για να κάνει το 2-0 και φυλάκια. Δεν στοιχάσε, δεν στοιχάσε. Δεν στοιχάσε. Αυτός ο παλίκαρος δεν στοιχάσε. Κόρνερ για την Δυναμό από τα αριστερά. Δεν υπάρχει offside. Εντάξει, φίλε,
Στη Χάσιο και έκανε το κοντρόλ εκεί πέρα για να καταφέρει. Ρε, μόνο στο απέναντι του το site ήταν, δεν ναι, ρε, φίλε, αλλά είναι πολύ μικρό το. Τι μικρό, η απόσταση. Την τζιμπά ψηλά, βρε. Την τζιμπά ψηλά. Άσε μα, ρε Παπαδόπουλε, κάθεσαι από εδώ πέρα με τα πόδια. Την τζιμπά ψηλά, ρε. Με τα πόδια έτσι να πει. Την τζιμπά ψηλά. Άντε, βλάκα. Πώ θα την βάλει την μπαλά μέσα. Βλάκα, την τζιμπά ψηλά, βλάκα. Ήρθε και το μοφύλακα και έκλεισε. Μου κάθεσαι στον έξυπνο. Όχι, δεν σου κάνω τον έξυπνο, ρε φίλε. Εσύ κάνε τον έξυπνο, μου κάθεσαι εδώ πέρα σταυροπόδι και μα λέει την τζιμπά ψηλά. Μέσα σε 2,5 δευτερόλεπτα. Άσε τώρα. Δεν θα πατήσω. Δύσκολη φάση. Ήταν νεύρα τον οδοφύλακα. Τι να κάνουμε. Έτσι. Καλά το έκανε το παλικάρι. Το κοντρόλ ήταν όλα τα λεφτά. Άλλο θα του έφευγε. Τον είπαμε αυτόν. Ο Σολ, νομίζω αυτό που βάλει και το πρώτο γκολ. Το πρώτο γκολ, το μοναδικό γκολ βασικά. Ημίχρονο στο Κίεβο, Δυναμό Κίεβο Ολυμπιακό 1-0. Δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίν. Πάμε να αναφέρουμε τα ημίχρονα. Στα παιχνίδια του Europa League έχουμε ημίχρονο σε όλα τα ματ. Γκένγκ Σλάβια 1-1. Μπάγερ Λεβερκούζεν Γκρασνουντάρ 0-0. Μπέτι Ρεν 1-2. Μπενφίκα Γαλατά 0-0, Δυναμό Κιέβο Ολυμπιακός 1-0, Τσέλσι Μάλμε 0-0, μετά το 0-1 νομίζω στη Σουηδία και Ίντερ Ραπίτ Βιέννης 2-0, όλα τα μάτς επαναλαμβάνω είναι στο ημιχρόνιο. Θα πάρουμε ρεπορτάζ από πάω ή όχι. Αρχίσαμε. Αρχίσαμε, τι. Α, πούμε το πέρα τα δικά μας. Άντε, πες τα δικά σου εσύ, οκ. Πες τα δικά σου. Πάρουμε ρεπορτάζ από πάω, έχει τίποτα το εκπληκτικό. Προπόνηση ρε φίλε, ξεκίνησε σήμερα τα πλάνα του Ραζβάν. Ποια πλάνα του Ρασβάν? Για την ανακοίνωση για το σκουφάκι να μας πεις. Είναι εντυπωσιακό. Δεν το περίμενα, ειλικρινά. Ναι. Ότι θα αλλάξει η ενδεκάδα στο επόμενο μάτσο μετά τον Ολυμπιακό. Πίστευα ότι αυτή η ενδεκάδα θα παίζει μέχρι το τέλος της σεζόν. Εννοείς που με τον Απόλλωνας Μυρνής. Ναι. Εγώ νομίζω ότι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού θα επανέλθει από τον Άρη. Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Ή σε μεγάλο μέρος της νομίζω ότι θα επανέλθει. Okay. Εντάξει. Κοίτα, η άμυνα δεν αλλάζει. Okay. Άντε, η τετράδα πίσω και ο Πασχαλάκης έχουν πάρει το βασικό στο σπίτι του. Σάκοφ Μαωρίσιο, λες, ή Ολιβέρια. Ολιβέρια ήταν πολύ καλό στραφείο με τον Απόλλωνα. Μπορεί να τον βάλει τότε. Είναι και γρήγορο αυτό, νομίζω, δεν είναι. Δεν είναι τόσο η ταχύτητα του κορμιού του. Γενικότερα είναι παίχτη ο οποίο έχει αρκετή ποιότητα. Ναι, γιατί Σάκοφ Μαωρίσιο είναι λίγο αργά καραβιέρα, δηλαδή γι' αυτό το λέω. Δεν φαίνεται αυτό στον αγωνιστικό χώρο, Νίκο. Άλλο η γρήγορη σκέψη, άλλο τα γρήγορα από. Ναι, τα αργά καράβια βλέπω ότι έχουν την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Αυτό βλέπω. Επίσης έχουν και την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Τα αργά καράβια. Okay. Ο Σάχο νομίζω τον Πάκο είχε με 15 γκολ στην καριέρα του. Τι κάνει τη δουλίτσα του, μάλλον. Αυτούς δύο θέλει. Ο Ουκρανός. Αυτούς δύο θέλει. Θα τους πατήσω όπως πάτε στο Χαρλάου. Αυτούς δύο θέλει. Λοιπόν, και μπροστά ποιο θα βάλεις. Το Τσούπα. Τσούπα μπροστά. Ζαμπά. Ζαμπά. Βλέπω να σφίγγεις πολύ. Και άλλοι δύο. Μπίσεσβρα που είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Σφίγγεις ακόμη περισσότερο. Πάει Βέλκας, το φάγαμε. Δεν ξέρω αν θα έχει Πέλκα και Μπίσεσβρα πάλι. Άρα θα έχει τον Ελκαντουρί θα έχει από την άλλη. Νομίζω έτσι θα πάει. Ναι. Ο Ελκαντουρί και ο Ελκαντουρί. Μπίσεσβρα, Ζαμπά, Ελκαντουρί και Τσουμπάκπο. Η προσέγγιση του Ζαμπά στα δεξιά μπορεί να διαφοροποιήσει λίγο τα πλάνα του. Καλά, εντάξει, μην κάνει και τέτοια και ανοίγεσαι. Δεν είπα τίποτα. Δεν είπα τίποτα. Απλά τα παιδιά του τελευταίο καιρό είναι σε καλή κατάσταση. Τρία τον Ολυμπιακό, πέντε τον Απόλλωνα. Γενικότερα βάζουν το τελευταίο καιρό. Αυτό που σου έλεγα χθες στο break, ναι. Για το οποίο διαφωνήσαμε, το παραδέχτηκες βασικά. Στον Άρη δεν υπάρχει, άρα δεν έχει αυτό το οποίο έκανες, να ξέρεις. Αυτά αλλού. Κοίταξε. Πρόσεξε με λίγο. Εκτός στη θέση σου. Εκτός να πας μεμονωμένα. Στη θέση σου. Θα καβατζωνόμουν πάρα πολύ για αυτό το παιχνίδι. Να, εγώ δεν ανοίχτηκα. Παρόλα αυτά, εσύ εκτίθεσαι. Δεν ανοίχτηκα. Ωραία. Κάνεις όπως εκτίθηκε στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που μου έλεγε ότι το μάτς είναι πολύ ισοπαλία και ότι. Ο Ολυμπιακός που θα έρθει και θα παίξει και είναι πολύ καλός και όλα αυτά. Φταίω, ρε, φίλε, που και το 3-1 ήταν τιμητικότατο για τον Ολυμπιακό. Εγώ φταίω που ο Μαρτίνς ήταν επικίνδυνος λοιπόν, και ανοίχτηκε. Επειδή απάντα, λίγο έχει απάντα, μείνει το μυαλό σου βλέποντας τον Άρη, μόνο στον Άρη και δεν βλέπεις τι κάνουν οι άλλοι. Εντάξει. Εγώ είπα, με άφησες να μιλήσω, να τοποθετηθώ. Σου, είπα, σου μιλάω με βάση στοιχεία. Σου είπα ότι ο Άρης θα κερδίσει. Σου μιλάω με βάση στοιχεία. Ωραία, μου λες. Βάλε το Σάββο και το Μαουρίσιο, αυτό θέλω. Ωραία. Ναι. Μου λες, εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους. Ωραία. Αυτό φεύγουν ισχύει. Από εκεί τρίμπαλα, τετράμπαλα, τάλιρα. Ναι. 21 παιχνίδια, 19 νίκες, 2 ισοπαλίες. Ναι. Καλύτερη άμυνα, καλύτερη επίθεση. Ναι. Ωραία. Ποιοι είναι οι άλλοι αυτοί, ρε φίλε. Όλοι την έχουν φάει. Όλοι. Και με σένα μέσα στο πρόγραμμα. Δύσκολα με μένα πέρασε. Ναι. Πέρασα δύσκολα και δεν πέρασε. Νίκησε ο Πάκμπο στο Χαριλάου. Ωραία. Κι άλλο είχε κερδίσει. Και το πα και άλλα δύσκολα τον κέρδισε. Άρα τον κέρδισε. Στο 87. Πολλές ευκαιρίες βέβαια. Οκ. Okay. Ωραία, δηλαδή. Σου ξαναλέω θες ότι μιλήσω, θα πρέπει να είσαι μαζεμένος πολύ. Θες να μιλήσω σοβαρά. Το μάτς είναι πολύ επικίνδυνο την Κυριακή. Σοβαρά για την ομάδα σου. Ναι, εντάξει. Εσύ ανοίγεσαι τώρα. Καθόλου δεν ανοίγομαι, ρε φίλε. Δηλαδή έχω 19 νίκες και 2 ισοπαλίες.
Καλύτερη άμυνα, καλύτερη επίθεση. Πρώτος με 9 πόντους διαφορά από το δεύτερο. Εγώ δεν θα ανοιχτώ. Ποιος θα ανοιχτεί, εσύ? Εγώ σου είπα ότι δεν είσαι φαβορή. Εσύ μου κάνεις κάτι νοήματα, κάτι φόρες και ανοίγεις, λες και θα νικήσεις 4-0. Σου λέω, τα παιδιά είναι σε πολύ καλή κατάσταση το τελευταίο καιρό. Για 4-0 Νίκο μου δύσκολα. Α, καλά, όπως το κάνεις εσύ. Mm-hmm. Εσύ. Αυτό δείχνει ότι ανοίγεις εσύ. Mm-hmm. Τα ντέρμπι είναι ντέρμπι. Το ξέρεις αυτό. Δεν είσαι κανένας που ξεκινάει τώρα. Ξέρω, και με την ΑΕΚ ντέρμπι. Δημοσιογραφία. Και με τον Ολυμπιακό ήταν ντέρμπι. Εντάξει. Τα ντέρμπι είναι ντέρμπι. Ναι, ναι. Δεν είσαι κανένα παιδάκι που βγήκε τώρα από τα ΙΕΚ. Θα μιλήσει το πάθος δηλαδή και η διάθεση. Όπως έλεγε το βίντεο που βλέπαμε χθες. Ναι. Λοιπόν, θα μιλήσει το πάθος δηλαδή. Θα μιλήσει σοβαρά ποδοσφαιρικά. Κανονικά. Ναι, ναι, μίλα μου σοβαρά και ποδοσφαιρικά. Χωρίς χωριάμα και τέτοια. Ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχει μια ομάδα που παίρνει το φαβορί. Υπαίνει σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, με πολύ ποιοτικό ρόστερ, φυσικά πολύ πιο ποιοτικό από αυτό του Άρη. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου δεν φάνηκε τόσο πολύ η διαφορά των δύο ομάδων. Και έλα εσύ και πες μου το αντίθετο. Τρεις μήνες πριν. Ναι, okay. Αυτό έχω σαν δείγμα, ρε φίλε. Να φαινόταν κιόλας. Εντάξει. Ναι, δεν φάνηκε η διαφορά των δύο ομάδων σε εκείνο το παιχνίδι. Βάσει τη εικόνα του παιχνιδιού. Ναι. Ο βαθμολογικός πίνακας δείχνει διαφορά των δύο ομάδων. Ναι, Νίκο, εκεί φαίνεται. Οκ, okay, μαζί σου. Εντάξει. Ο βαθμολογικός πίνακας βέβαια δείχνει και άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να αναφέρω στον αέρα, αλλά πάμε παρακάτω. Ναι, ναι. Δεν σου είπα ότι δεν είσαι αυτή τη στιγμή πολύ καλή ομάδα και πολύ ποιοτική ομάδα. Αλλά λέγαμε κάποια πράγματα χθες. Ο Φέρ, συνάδελφε. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Αλλά είναι ένα ντέρμπι. Και ο Άρης είναι σε καλή κατάσταση σχετικά. Εντάξει, δεν σου είπα ότι δεν είσαι το φαβορί, το φαβορείς. Έχεις τον πρώτο λόγο να πάρεις τη νίκη. Αλλά τα ντέρμπι είναι ντέρμπι. Αν ξέραμε όλοι και ήμασταν τόσο σίγουροι τι θα γίνει στο μάτς της Κυριακής, θα πηγαίναμε και θα βάζαμε τα σπίτια μας. Αν είχαμε όλοι τέτοια τα δικά μας σπιτάκια, ρε παιδί μου, αν ήμασταν όλοι τόσο σίγουροι ο καθένας για την ομάδα του, ας πάμε μετά όταν τελειώσει η εκπομπή. Να σπίτια μας. Τα σπίτια μας, βάλει εσύ τα δικά μας, έτσι. Το δικό σου το σπίτι, το σπιτάκι σου, το βάλει στον άσο, να βάλω και το δικό του το σπίτι σου διπλό. Ναι. Εντάξει, αν είμαστε όλοι τόσο σίγουροι. Τα σπιτάκια μας, τα δικά μας δηλαδή. Λοιπόν, γι' αυτό οι σιγουριές και τα ανοίγματα και από τις δύο πλευρές ας μείνουν στην άκρη. Τζόνι, βάλε λίγο ρε φίλε να βλέπουμε λίγο Μακάμπι Αρμάνι που είναι ωραίο παιχνίδι. Δεν ξέρω που είναι, τώρα είναι Νόβα 2, 3, 4, 5, δεν ξέρω. Αλλά θα το βρούμε που θα πάει. Είναι ένα ντέρμπι στο οποίο δεν έχει κανένα στους δύο νομίζω να χάσει κάτι. Γιατί και οι δύο είναι σε πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά τους στόχους που έχουν θέσει. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ έχει ένα προβάδισμα για το πρωτάθλημα και ο Άρης έχει ένα προβάδισμα για την πέμπτη θέση. Όντας κοντά και στην τέταρτη παράλληλα που είναι επίσης μέσα στους στόχους του, αν τον καταφέρει. Α, αυτό. Γι' αυτό υπάρχει και η ηρεμία πριν το παιχνίδι. Χαλαρά πράγματα. Άγχος δεν υπάρχει. Απάνε και δύο ομάδες να το χαρούν οι ποδοσφαιριστές που περιμένουν αυτά τα παιχνίδια. Α, και ό,τι γίνει, έγινε. Αυτό είναι. Φαβορή υπάρχει. 11 αυτοί, 11 εμείς. Outsider υπάρχει, θα δούμε ποιος θα κερδίσει. Εντάξει, φίλε, ακούστηκες. Okay. Μια ομάδα που θα προσπαθήσει να κάνει το παιχνίδι της και να πιέσει το πρώτο λεπτό, όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Ένας Άρης που θα περιμένει πίσω για να χτυπήσει την κόντρα. Έτσι θα έρθει την Κυριακή. Και με αυτόν τον προσανατολισμό καταστρώνει και ο Παντελίδης στα πλάνα του για την 11η. Και θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Αυτό είναι. Τώρα σε βλέπω δύσκολα. Πρόβλεψη δεν μπορώ να κάνω. Τι πρόβλημα να κάνει, φίλε. Το παιχνίδι ξεκινάει από άσο και τελειώνει σε άσο. Απλά πράγματα. Κόψε αυτά λίγο. Τι να κόψω, αν μία στις χίλιες γίνει διπλό, ναι. Κόψε αυτά να τα παίξουμε την τριβιά. Έτσι. Όπως έκοψα εγώ όταν έλεγε αυτά που έλεγε για τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τα άκοψες? Όχι, δεν τα άκοψα, ρε φίλε. Δεν τα άκοψα. Εγώ φταίω που Μαρτίνς. Δεν ήθελα να σε εκθέσω. Εγώ φταίω που Μαρτίνς. Από μόνος εγώ φταίω που Μαρτίνς, ρε φίλε, πήγε και ανοίχτηκε. Τι να κάνω. Καλά. Okay, ναι. Δεν φταίει εσύ. Ο Μαρτίνς, ο ΠΑΟΚ, θέλει που δεν έχει 6 όπως θα πρέπει να γίνει. Όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα αναγνωρίζει αυτό το πράγμα. Ποιο? Ότι ο Μαρτίνς έχασε το παιχνίδι. Mm. Και εσύ επιμένεις με το δικό σου τέτοιο. Σε καταλαβαίνω, χαράζει το δικό σου επικοινωνιακό κομμάτι. Εγώ δεν διαφορώ με αυτό. Okay. Ο Μαρτίνς που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, να τα λέμε αυτά έτσι. Θέλω λίγο να το πεις αυτό. Εμένα ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής αυτό που έβλεπα μ' άρεσε. Mm. Ήταν καλό. Και ήταν σε καλό φεγγάρι, αλλά ο άλλος είναι επικίνδυνος. Φίλε, λέμε για τον Ολυμπιακό, μην ξεχνάμε ότι έχει κερδίσει και μια Μίλαν φέτος, έτσι. Βέβαια. Ναι, βέβαια. Δεν είναι. Τώρα λίγο πράγμα είναι. Λίγο πράγμα είναι τώρα, εντάξει. Έτσι είναι, φίλε. Η Μίλαν έτσι όπως είναι φέτος είναι μια ομάδα καταπληκτική. Επίσης, το έχει κερδίσει μια Μίλαν είναι, ρε παιδί μου, τα 90 λεπτά είναι κριτήριο, ας πούμε, για όλη τη χρονιά. Προφανώς, εσάς που ασχολείστε με το ποδόσφαιρο. Εγώ που δεν ασχολούμαι. Δεν βλέπω κριτήριο τώρα παιχνίδι, βλέπω κριτήριο όλη τη χρονιά. Θες να πάρω και το παιχνίδι του πρώτου γύρου με τον Σοκαρασιά με τον Ολυμπιακό που κέρδισε βέβαια από το πουθενά, αλλά έπρεπε να χάσει 5-0. Ένα μάτς ήταν εκείνο. Α, ένα μάτς είναι 90 εκείνο, λεπτά. Ένα μάτς είναι το άλλο, μαζεύτηκαν. Στα 21 μάτς όμως έχω 19 νίκες και 2 ισοπαλίες. Μπράβο, φιλαράκι μου. Κατάλαβες. Μπράβο, φιλαράκι. Οπότε λοιπόν
ναι. Νομιμοποιούμε και ύφος να έχω, ναι, ωραία, ναι, ναι, και ναι, να ναι, σου ναι. κάνω και τέτοια και ναι, σχέδια, ναι, ναι. ωραία. Ναι, ναι, κάνε, κάνε, κάνε. Κάνε και κάνε, να σου λέω ότι κάνε. Το μας ξεκινάει από άσο και τελειώνει σε άσο την Κυριακή. Αχ, και να βγει διπλό. Δεν θα βγει όμως διπλό. Αχ, και να βγει διπλό. Κόβεις εσύ απ' έξω. Ναι. Κόβεις. Δεν θα βγει όμως διπλό. Σου λέω, φαβορείσαι. Εγώ το λέω. Δεν είναι. Πατελώ, δεν μου φαβορείσαι. Αυτό σου έλεγα. Να πεις ότι δεν είναι. Αλλά μην ανοίγεσαι. Τι να μην ανοίγομαι, ρε φίλε. 19 νίκες έχω. Εντάξει. Τι να μην ανοίγομαι. Ωραία. Δηλαδή, εγώ δεν θα ανοιχτώ. Άμα δεν ανοιχτώ, έχω ποιος θα ανοιχτεί. Εσύ. Ωραία. Εντάξει, φιλαράκι μου. Ποιος θα ανοιχτεί, δηλαδή. Φιλαράκι μου, εγώ, ό,τι πεις. Στοίχημα.gr. Πάω Κάρις 3-0, δίνει 9,5 φράγκα. Εγώ, φιλαράκι μου, ό,τι πεις. Είναι ένα ντέρμπι στο οποίο το αρνητικό αποτέλεσμα δεν επηρεάζει κανέναν από τους δύο. Ναι, ναι, οκ, okay, καλά. Και το θετικό να... είναι για το. Αν επηρεάζει, όχι. Είναι για το γόητρο. Αλλά αν γράψει το κοντέρ, δεν επηρεάζει. Να γράψει το κοντέρ. Ναι. Φίλε, δεν είμαι Απόλλωνας Μύρινης, μην μπερδεύεσαι. Ναι, μπορεί να είσαι Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, να σου πω. Μάλιστα. Που ήταν λίγο τυχερός. Λίγο τυχερός. Ναι. Μπορεί να είσαι ΑΕΚ, ας πούμε, για να μείνει ο ΠΑΟΚ με 10 παίχτες και να πρέπει να κάθεται να περιμένει. Εννοείς τον πρώτο γύρο που δεν έπαιζες τίποτα και κέρδισες. Έχεις το αποτέλεσμα, αυτό όχι, είναι που μετράς στο τέλος. Μιλάω για το ΑΚΟ τώρα. Για μιλάω. Ο ΑΚΟ. Μιλάω για το ΑΚΑ φέτος. Το ΑΚΑ, δεν το έκανε το παιχνίδι. Επειδή δεν έχεις δει πολλά παιχνίδια μάλλον, γι' αυτό το λέω. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή δεν έχεις δει πολλά παιχνίδια το τελευταίο καιρό, γι' αυτό επίσης το λέω. Καταλαβες. Γι' αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φτάσαμε 11, φτάσαμε 11. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο, ανεβάζουμε λίγο το στόμα στα παιδιά όπως καταλαβαίνετε. Αλλιώς δεν πουλάμε, δεν γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, εντάξει. Πάω Κάρις έχει. Δηλαδή, άμα να το πάμε, ναι, 11 αυτοί, 11 εμείς, καλός ο Άρης, καλός και ο Πάω και όλα αυτά, δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Θα το κλείσουμε. Αφού αυτά θέλετε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Με ρωτάνε, ρε Σιμίνο, πώς και έγινε αυτή η παράνοιση στην διπλαθμό επιτυχία. Έτσι. Η απάντησή μου είναι, ο DPG 7000 ευθύνεται για όλο αυτό. Ο κόσμος αρχικά που το τραγουδούσε πέρσι το καλοκαίρι, αλλά η απογείωση έγινε από εκεί. Πιστεύω πως ούτε εκείνος ήξερε τι θα γίνει και δεν πιστεύω πως ξαναγίνεται. Δημήτρη, εσύ το έκανες. Ο κόσμος το ξανααγάπησε. Εγώ το τραγούδισα. Μετά ξέφυγε. Αυτό πιστεύω εγώ ότι συνέβη. Αντρίκια. Και αν είναι ο Ξυπολιτάς, πρώην Βαρδινογιάννης. Είναι το official remastered, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μετά από 13 χρόνια. Το ακούσατε εσείς από εδώ. Το ποιο τραγούδι είχε γίνει επικά viral μέσω του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και μετάλυση, το Instagram, έτσι. Και σήμερα κυκλοφόρησε κανονικά πια το remaster τραγούδι, το οποίο εγώ βάζω 1 ευρώ, ότι όλο το καλοκαίρι Νίκο Παπαδόπουλε είναι hit 1000%. Παντού, απλά, επειδή πλέον έχει συνδυαστεί, ρε παιδί μου, με τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω αν έχουμε τίποτα μανούρες που δεν άξες. Δηλαδή, όσο στον Πειραιά, λογικά δεν παίζει αυτό το τραγούδι. Όχι. Σε κανένα μαγαζί εκεί. Όχι. Έτσι. Περνούσα όταν τελείωσε το μάτς με τον Περιόνι την περασμένη Κυριακή και φεύγω από το Βικελίδης. Ήταν κάτι κοριτσάκια πίσω από την Τρία. Ναι. Που ήταν εκεί στην είσοδο του γυμναστήριου που έχει κάτω την θέα Τρία. Ναι, ναι. Και τραγουδούσαν, ρε παιδί, με τα κοριτσάκια μαζεμένα. Είμαι μια άλλη, ζω σε παράνοια. Ναι. Είναι παντού πλέον, έχει εξαπλωθεί. Ναι. Γεγονός, γεγονός. Δεν γίνεται. Και έχει γίνει το εξής εκπληκτικό, όπως διαβάζω εδώ πέρα στο πρώτο θέμα ή στο πρώτο ψέμα, όπως λένε κάποιοι. Λοιπόν. Ο Νίνο Ξυπολιτάς βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο με την επανεκτέλεση του Είμαι ένας άλλος. Πλέον το κομμάτι ξαναπαίζεται παντού. Παίζονταν εδώ και πολύ καιρό. Και ο τραγουδιστής δέχτηκε επίθεση αγάπη στους θαυμαστές του. Ανάμεσα σε αυτά, βέβαια, ήταν και μια πονηρή ερώτηση από θαυμάστρια, η οποία του έγραψε. Πέρα από την πλάκα, σεξ με θαυμάστερες κάνεις ή να σταματήσουμε να ελπίζουμε. Τι απάντησε ο Νίνο. Και το έχει ανεβάσει ο Νίνο, story. Και κράζει, βρίζει τι. Έχει βάλει ένα emoji sos under πάνω από 18 και ένα δυναμίτι. Και έχει βάλει το έχει βάλει πριν σκρίνει, χωρίς όμως να γράφει κάποια απάντηση ο Νίνο. Okay. Μάλιστα. Εγώ για να πω την αλήθεια, ναι, ναι. Σοκαρίστηκα ειλικρινά, σοκαρίστηκα. Όταν έβλεπα το ΆΚΑ να τραγουδάει Είμαι ένας άλλος ζω σε παράνοια. Εκεί σήκωσε τα χέρια ψηλά. Μετά δηλαδή, από το τέλος του ημιτελικού με τον Ολυμπιακό. Δεν ήταν τέλος. Τέλος, ναι. Μετά το τέλος του. Τη διακοπή. Τη διακοπή του ημιχρόνου. Ναι, ναι, που έτσι κι αλλιώς ήταν στανταρισμένο ρε παιδί με τον Παναθηναϊκό, θα κερδίσει. Οπότε στο τέλος θα παίξει παράνοια. Και το γεγονός ότι το παιχνίδι διακόπη δεν σημαίνει ότι δεν νίκησε ο Παναθηναϊκός. Οπότε πρέπει να παίξει και η παράνοια. Η παλιά version όμως. Ναι. Βέβαια το να ακούς. Τη θύρα 13, ξέρω εγώ, για παράδειγμα. Να τραγουδάει Νίνο. Ωραία, και αυτό το τραγούδι το οποίο ακούγεται, ακούσατε πριν, να το τραγουδάνε. Ξέρω εγώ, καμιά
2.000 μαντραχαλέ, είμαι ένα άλλο, δώσε παράδειγμα. Δηλαδή, εμένα προσωπικά μου φάνηκε αρκετά αστείο. Εντάξει. Τι να σου πω. Αλλά ειλικρινά γέλασα πάρα πολύ όταν το είδα. Είναι η απόδειξη, παιδιά, η επανεκτέλεση του τραγουδιού. Είναι η απόδειξη του πόσο influencer είναι πλέον ο DPG. Και γενικότερα πόσο μεγάλη περιέχουν τα social media, φίλε. Το έβαζε μία, το έβαζε δύο. Μετά άρχισαν να το βάζουν κι άλλοι και να τον τακάρουνε. Εντάξει, μετά άρχισε να πηγαίνει ο Νίνος στο πανηγύρι, ΆΚΑ. Έγινε πανηγύρι μετά. Ναι, και τελικά φτάσαμε στην επανεκτέλεση, η οποία, όπως είπε και ο Νίκος νωρίτερα, όλο το καλοκαίρι, από το Μάιο, από τέλη Απριλίου που ανοίγουν και τα καλοκαιρινά στη Χαλκιδική. Εντάξει, θα βαράνε αβέρτα αν είναι ο DJ. Γίνεται πανηγύρι με το όντε. Ναι. Απλά επειδή το τραγούδι είναι λίγο ιδιαίτερο, ρε παιδί μου, δεν είναι ντυλι-ντυλι. Θα παίζει ψηλό άγριες ώρες, ρε παιδί μου. Κατάλαβε. 6 ώρα. Ναι, όταν θα έχει αγριεύσει το πράγμα, θα χαμηλώνουν τα φώτα, ρε παιδί μου. Είναι για τέτοια κατάσταση. Αλλά εγώ προτιμώ την προηγούμενη version. Καλό ήταν εκείνο. Με το σκότο σέμε για να μην σε αγαπάω, παιδί μου, και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Εκείνο ρε φίλε ήταν αστεχνικό όμως. Ναι, αλλά ήταν πολύ καλό. Ναι. Γιατί έκανε ωραία γέφυρα και πήγαινε στο άλλο ή με ένα άλλο και τα λοιπά. Είναι ποιοτικό. Ρε το Νίνο. Ο Νίνο έτσι από το fame story κάποτε που έφυγε και ξαναμπήκε να, μετά. Πω, μην το λες έτσι ο Νίνο. Έχει πει καλά τραγούδια. Έχει πει. Σαραβαγή, Σαροβινσόνε. Έχει πει κάποια ενδιαφέροντα τραγούδια ο παλίκαρο αυτό. Ο Νίνο. Που γενικά είναι και μια προσωπικότητα, ρε παιδί μου, ιδιάζουσα. Έχει ένα υφάκι, ναι, έχει δηλαδή. Ναι. Είχε εξ αρχή, όχι ένα τώρα. Attitude, ναι, έχει ένα attitude. Ναι. Ναι. Είχε βγάλει φιντάνια για το πρώτο fame story. Πάντα τα πρώτα παιδιά βγάζουν και ταλέντα. Μετά, δεύτερη και τρίτη φορά ξεχνιές. Ξεχνιές, όχι ξεχνιές. Κάτσε, γιατί ποια άλλη ήταν φίλε το fame story που κάνανε. Όχι καριέρα, αλλά ονόματα. Ο Γρηγόρης Πετράκος που δεν έκανε καριέρα βέβαια. Παντρεύτηκε το Φανίβο από θέμα άστο. Αυτό είναι μόνο και μόνο ένα επίτευγμα για αυτό. Ναι, εντάξει, οκ. Ο θέλω του φίλου μου να δω. Πώς λέγονταν οι άλλοι που τραγουδούσε το Όλα τελειώσαν. Δίχα συγγνώμη. Αχ, δεν μπορεί να θυμηθώ. Αν μου πει για τη Μάρο Λίτρα, η Μάρο Λίτρα έχει φύγει εδώ και καιρό. Έχει φύγει στο Καναδά. Η Μάρο Λίτρα βγήκε και έκανε λίγο. Η Μάρο Λίτρα ήταν στο πρώτο ή στο δεύτερο, ρε. Στο πρώτο ήταν. Είσαι σίγουρο. Στο Κώστα Καραφώτη, ρε. Στο δεύτερο δεν ήταν. Όχι, ο Κώστα Καραφώτη ήταν στο πρώτο. Σε αυτό με η Καλομήρα δεν ήταν, ρε. Στο δεύτερο. Η Καλομήρα στο πρώτο ήταν. Στο δεύτερο ήταν η Καλομήρα. Ρε Νίκο. Στο δεύτερο ήταν η Καλομήρα, ρε. Secret Combination. Στο πρώτο ήταν ο Νότης και ο Νίνο. Και ο Νίνο είχε φύγει, είχε αποχωρήσει. Ήταν η Καλομάιρα. Όχι, η Καλομήρα στο δεύτερο. Νομίζω η Καλομήρα ήταν με Νότη. Ο Νότης έχει κερδίσει. Ο Νότης έχει κερδίσει το πρώτο. Ο Νότης, ρε φίλε, ήταν με Άσπα, Ελεάνα Παπαϊωάννου, Νίνο. Που είχε πει η άλλη στην Άσπα, τι θέλει μωρέ μαζί μου. Γιώργο Χρήστου. Γιώργος Χρήστου, ρε φίλε. Περίμενε, fame story. Κάτσε εδώ, θα τα βάλουμε κάτω, φίλε. Νίκο, με ονόματα. Με αυτούς ήταν, ρε. Με Αντρέα Μικρούτσικο στα πολύ καλά του τότε. Ναι. Fame storytes, fame storytesses. Έτσι. Λοιπόν. Στα τελευταία του ήταν τότε, είναι η αλήθεια, τα καλά. Η τηλεόραση. Έδωσα άλλα 3-4 παραγωγικά χρόνια και μετά άρχισε να σβήνει σιγά-σιγά. Αργοσβήνει μόνη. Λοιπόν. Όχι, αυτά είναι από όλα τα reality. Γιατί μου έβγαλε εδώ πέρα το Super Idol. Θυμάσαι εκείνο τον Κύπρο Super Idol. Βέβαια. Ξεχνιέται. Ξεχνιέται. Πώς λεγότανε, τι τραγουδούσε κιόλας. Fame Story was a Greek reality TV show. Λοιπόν, να το βρει και σε αγγλικά. Έχει τους συμμετέχοντες finalists. Νότης Χριστοδούλου, Γρηγόρης Πετράκος, Θάνος Πετρέλης, ρε φίλε. Θάνος Πετρέλης. Το ξεχάσαμε, βέβαια, αυτός έκανε. Φερνώ απόψε εγώ. Έτσι. Ελεάνα Παπαϊωάννου, Φωτεινή Τσιτσίγκου. Φωτεινή, ναι. Judges, Αντώνης Βαρδής, Κατερίνα Κούκα. Εύη Δρούτσα, Γιώργος Λεβέντης. Α, δεν είναι Νίκος Μουρατίδης, τα μετά σωστά. Hosts, Ναταλία Γερμανού, Αντρέας Μικρούτσικος, Replacement. Δεύτερη σεζόν, έχεις δίκιο. Καλομήρα, πρώτη. Ναι, ρε. Ραλία Χριστίδου, έντεχνη κτλ. Κάτι κάνει ναι. Η Ραλία. Κώστας Καραφώτης, Γιώργος Χρήστου στο δεύτερο. Α, Γιώργος Χρήστου στο δεύτερο, ναι. Ήτανε. Κωνσταντίνος Θαλασσοχώρης, αυτό δεν το θυμάμαι. Ένας λάκρας από την Πάτρα. Αθηνά Βελισάρη. Όχι. Τζάτζες, Γιώργος Λεβέντης, Νίκος Μωρατίδης, Εύη Δρούτσα, Χρήστος Δάντης, host Ανδρέας Μικρούτσικος. Season 3. Ναι, Περικλής Στεριανούδης. Αρχίζει να χάνεται μετά η κατάσταση, ναι, από εκεί. Ναι. Γιώργος Λιανός. Αυτός έκανε μια άλλη καριέρα. Όχι τόσο τραγούδι. Εντάξει, τραγούδισε κιόλας. Ναι, αλλά αυτός. Απλά ο Λιανός είναι καλός στο άλλο το κομμάτι. Ναι, είναι δυνατός. Ναι. Okay. Οφελήθηκε διαφορετικά. Είναι ταλέντο το παιδί. Εδώ πέρα την πλάκα. Είναι καλός στο άλλο το κομμάτι. Από season 4 και μετά χάθηκα. Δεν ασχολήθηκα καθόλου. Season 4. Περικλής Στεριανούδης, Λαζοντόιτς. Λαζοντόιτς, βέβαια. Ματιέ σου, τα χαρτιέ σου. Αυτό ήταν ένα και τελευταίο, δεν είχε άλλο. Βέβαια. Μικρή γλυκιά μου αρέχοντισσα. Βέβαια. Αυτός ήταν ο Περικλής Τριγιάννης. Λοιπόν, οπότε είδες που δικαιώθηκα.
Δεν θυμάμαι. Ο Νότς είχε κερδίσει το πρώτο. Ναι, ο Νότς το είχε. Ναι. Ο Νίνο είχε αποχωρήσει οικειοθελώς. Ο Νίκος Μίχας. Ο Νίκος Μίχας, άστο μετά. Στο δύο πρέπει να ήταν αυτός. Αυτός, φίλε, ήταν πολύ ενδιαφέρον project. Μουσικά. Γιατί ναι. Ήταν λίγο πανκοκιθάρες και τέτοια. Ναι. Αλλά τα παράτησα πώς είχε πετύχει κάπου προχθές, κάπου τον πήρε το μάτι μου, είχε γίνει δερματολόγος. Κάτι τέτοιο. Είχε σπούδαζε. Δερματολόγος. Ναι, ρε, ήταν τέτοιο γιατρός. Και είχε ειδικότητα δερματολόγος. Και νομίζω δουλεύει ως δερματολόγος πλέον. Τι λέει. Ο Νίκος Μίχας έγινε και πολύ γνωστός από ένα βίντεο που ήταν εντελώς τουρνά σε μια συναυλία για τον Πιθικότσι και έλεγε εδώ. Ένα... Δεν το θυμάσαι. Σίγουρα κάθε το έχει ακούσει. Ναι. Ήταν εντελώς τούρνα, δεν πρέπει να είναι μπροστά του. Τώρα ήταν συναυλία, ήταν Σπύρος Παπαδόπουλος, δεν ξέρω. Και η Καλομήρα με τι τέτοιο, η πιο καλή γκαρσόνα είμαι εγώ. Εντάξει, Καλομήρα για μένα στο Secret Combination. Εκεί πέρα ήταν. Έπιασε το ταβάνι της, εντάξει. Ναι. Αλλά μετά και αυτή βρήκε τον τύπο με τα λεφτά από την Αμερική. Είχε αυτό όντως τόσα λεφτά, είχε αυτό, φίλε. Επιχειρηματίας, ξέρω κάτι τέτοιο. Δεν το φαίνεται. Αφού τα παράτησε όλα και έφυγε. Δεν έχει τώρα βρει τους παίχτες του πρώτου Big Brother. Εντάξει, Γιώργος Τσάκα, αυτά τώρα, εσείς οι πιο μικροί, 20 άριδες, δεν καταλαβαίνετε, αλλά εμάς αυτά σημαδέψαν τα παιδικά μας χρόνια. Αυτά τα reality. Ειδικά το πρώτο Big Brother που παρακολουθούσαμε όλοι παραμονή πρωτοχρονιάς, ποιος θα πάρει τα λεφτά. Σωστά. Έτσι. Που ήταν μέσω σπίτι ο Γιώργος Τσάκας, ο πρόδρομος. Καθηνιώτης που είχε βγάλει και το CD. Μονολογιά, ήσουν τίποτα πιο πέρα, βέβαια. Λοιπόν, το είχα πάρει το CD. Ντροπή μου, αλλά το είχα πάρει. Ναι, όντως. Ναι, το είχα πάρει. Φίλε. Και εγώ στην Νίκου Μίχα, να ξέρεις. Αλήθεια. Ναι. Κώστας... Ένα πρέπει να έχει, ναι. Άλλο. Και μετά είναι το χάσμα, γιατί είναι ο Κώστας Μπόβολος, τον οποίο δεν θυμάμαι. Ένας μακριμάλης. Τώρα, ναι, άμα βλέπεις φάτσες που δεν τις βλέπεις, μπορεί να σου κάτσει καμιά φλασιά. Θυμάμαι τον Τίνο από την Ασπροβάλλη που είχε τα τέτοια. Ο Χρήστος Ξανθόπουλος. Κάτι μου λέει αυτό. Δεν το θυμάμαι. Μελαχρινός αυτός με μπλε μάτια. Μέρι Σκόρδο, και ναι, έκανε μετά και αποκαλυπτικές, ναι, φωτογραφίσεις. Η Δώρα Αρχοντά. Το θρηλυκό Playboy, ναι. Χριστουγεννιάτικο Μέρι Christmas, Μέρι Σκόρδο. Έτσι. Κάπου υπάρχει σε κάποιο κουτί, κάπου είναι ξεχασμένο. Στο χώρι. Ήταν όμως Playboy, ρε φίλε, ήτανε. Δούλευε Playboy, φιλαράκι μου. Όλα τα δούλευα, κύριε, να ξέρεις. Καταρχάς στήριζα full. Πέτρο Κωστόπουλο. Για μένα το κορυφαίο περιοδικό από όλα αυτά ήταν το Μαξίμ, το οποίο είχε φέρει ο Κωστόπουλος. Πετράν. Που έχει βγάλει πολύ φιντάνι, ναι, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει την επιτυχία του Playboy, ας πούμε. Όχι. Ωραία. Δεν θυμάμαι. Η Μέρι Σκόρδου ήταν Playboy. Ρε φίλε, δεν έκανα Μαξί τίποτα. Μαξί, ας πούμε, δεν έπαιρνα. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Δώρα Αρχοντάκη, δεν τη θυμάμαι. Ούτε κι εγώ. Ρέα Αντωνιάδου, η οποία έχει βγάλει βιβλίο. Η Ρέα ήταν αυτή που έκανε μάγκησα τη τέτοια, ρε φίλε. Την Μελίνα Σλανίδου. Αυτή ήταν που είχε τη λόξα με το «Πες μου για δεν με αφήνεις» και είχε γίνει το πανηγύριο όλο τότε, δεν θυμάσαι. Α, ναι. Αυτή την έκανε μάγκησα. Γιατί ήταν τότε η απέναντι που το είχαν κάνει ένα. Πες το, remaster καλή ώρα. Ναι. Με τη Heaven τότε, αντένα και τέτοια. Και μετά η Ασλανίδου έγινε γνωστή από εκείνο το τραγούδι. Η Ρέα, η οποία από ό,τι βλέπω έχει βγάλει βιβλίο «Η παραδοσιακή συνταγή τη Ρέα». Μάλιστα. Μπράβο το κορίτσι. Η Νικόλ Ζουλάμογλου, δεν τη θυμάμαι. Πραγματικά, αλλά εδώ πέρα βλέπω ότι έχει θέμα το κορίτσι. Και ο Ντίνο Δουλκερίδη. Ο Ντίνο ήταν αυτό ο Λαζοντόιτ που είχε, ναι, δωμάτια σαν σπροβάλλοντα. Μεγάλη μορφή. Θα του Ατζή βλέπω η γίνει τώρα. Λοιπόν. Κατερίνα Κοντολέμου, δεν τη θυμάμαι. Αυτή ήταν. Καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Τη βγάζει ο τερματά τη Δυνάμο. Και στο πρώτο fame story για του πολύ διαβασμένου, που κι εγώ βέβαια πρόσφατα το έμαθα και το αντιλήφθηκα. Ποιο γνωστό Έλληνα καλλιτέχνη τώρα τη δική μα εποχή, αυτή εδώ πέρα τα τελευταία δύο χρόνια. Ήταν στο πρώτο Fame Story και αποχώρησε νωρίς. Ήταν στο πρώτο ή στο δεύτερο? Στο πρώτο. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ναι, ρε. Στο δεύτερο ήταν. Στο δεύτερο? Ναι. Στο πρώτο νομίζω ήταν. Όχι. Στο δεύτερο ήταν, σίγουρα. Στο δεύτερο ήταν, ναι. Στο δεύτερο. Και ήταν. Τότε πέρασε πολύ στα χαμηλά. Και εκτός από αυτό, άρχισε να κάνει καριέρα μετά από κάποια χρόνια το Fame Story. Ναι. Δηλαδή, άρχισε να κάνει καριέρα. Τέλος πάντων, το παιδί άρχισε να γίνεται γνωστό αφού περάσαν, ξέρω εγώ, 3-4-5 χρόνια από το. Και παραπάνω από το Fame Story. Είμαι 99% σίγουρο ήταν στο δεύτερο. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Νομίζω ήταν στο πρώτο. Όχι. Νομίζω. Το πρώτο μετά είναι πολύ παλιό. Ναι. Τώρα σε έχουν τη Φάρμα. Και Φάρμα, ρε φίλε. Και εκείνη στιγμάτισε τα παιδικά μας χρόνια. Είχε ψωμί και εκείνο. Πω, τι έβαλε εσύ. Ο Μάικ Τζέιμς. Τηλεπαιχνίδι Φάρμα παίχτες. Πώς είναι σήμερα. Ναι, τώρα αφού δεν τους θυμάμαι. Θυμάμαι μόνο εκείνον τον γιο του ποιητή, ο οποίος πρέπει να πέθανε. Πέθανε αυτός, ναι, πέθανε. Το έλεγε κάτι πετυχημένα. Λοιπόν, και άλλο Σκο... Εδώ πέρα έχει τους 25 top παίχτες reality. Για πες. Μέρι Σκόρδο νούμερο 1. Προφανώς. Εντάξει. Χριστίνα Κολέτσα.
Ναι, ρε φίλε. Χριστίνα Κολέτσα και αυτή σε fame story. Ήταν και αυτή. Fame story 3. Έλα. Έχω την αίσθηση, την έκτη αίσθηση. Ναι. Παιδικό η Χριστίνα Κολέτσα, κατ' εμέ. Τι? Πολύ καλό η Χριστίνα Κολέτσα, κατ' εμέ. Πολύ καλό, λες, ε. Ναι. Η Μάρου Λίτρα μου είπαν ότι έχει γυρίσει στο Καναδά και έχει γίνει νοσηλεύτρια. Η Νάνση Αλεξιάδη. Νάνση Αλεξιάδη, ναι. Ναι. Τέρμα η δημοκρατία της Νάνσης που έλεγε. Το νούμερο 4, το νούμερο 3 είναι ο πρόδρομος Καθηνιώτης, σωστά. Ναι. 5, Στέλλα Μπεζεντάκου, βέβαια. Στέλλα με τον Άρη στις τουαλέτες του μπαρ. Βέβαια. Πώς το λέγανε τον παρουσιαστήριο. Μίλτος Μακρύδης. Στέλλα Μπεζ. Η Ελίνα Μπεκάκου που έγινε γνωστή το τελευταίο Big Brother, δεν το έβλεπα. Η Φραντσέσκα Μελά, βέβαια. Φραντσέσκα που έλεγε. Φιλούθηκε, ναι. Φραντσέσκαρα. Φραντσέσκαρα, είχε. Λοιπόν, ήταν μόλις λέει τότε. Είχε δύο μπαλογιάννητες που λέει ο Γιώργος. Βίζας μεγάρων. Η Φραντσέσκα. Τότε όταν. Έγινε ένα κοριτσάκι και τον πενόβγαινε στο σπίτι, κάτι τέτοιο. Τότε όταν συμμετείχε ήταν 23 χρονών και ανήπαντρη μητέρα. Η Φραντσέσκα ήταν στο Big Brother, φίλε, ήταν στο The Wall που ήταν μετά. Στο Big Brother, λέει, στο δεύτερο. Okay, okay. Ήταν ανήπαντρη και με παιδί μέχρι σήμερα προσπαθεί να κάνει καριέρα στο τραγούδι. Ναι, προσπαθεί. Και αυτή. Η Ελίνα Μπεκάκου που ανέφερα νωρίτερα, σήμερα χορεύει σε διάφορα κλάψον, έχει κάνει και πέρασμα από εστιακές ταινίες. Ωραία. Λοιπόν, το νούμερο 8, Λορέτζο Καριέρα. Βέβαια. Τη Λορέτζο τη λες τώρα που θα παίζεται στις 4 η ώρα. Ναι. Που έχει λέει, παντρευτεί συνέχεια λέει, την Έλληνα Κατραβά, βεβαίως. Που ήταν υψηλό βαθμό στέλεχος του Μέγκα. Πολύ σωστά. Και έχουν δύο γιους, τον Αλεσάντρο και τον Ρομπέρτο. Λοιπόν, ο Γιάννης Βακρινός στη Φάρμα, ο δικός σου. Που είναι πλάκι του 2012, λέει σε τροχαίο ατύχημα. Γιάννης Βακρινός. Ναι, αυτό ο ποιητής, ρε, που πέθανε. Όχι, ρε, αυτό. Λιάσκος λεγόταν. Λάσκος, κάπως έτσι. Αυτό που λέω εγώ. Α, τότε άλλο λέει πριν. Ιωάννα Κουταλίδου. Κάτι μου λέει αυτό. Ιωάννα Κουταλίδου, fame story 1. Ναι, ταλαντούχα τραγουδίστρια, τον έβγαλε 15, λέει, έκανε το πρώτο σπίτι, δεν μας νοιάζει. Γιώργος Λιανός, το νούμερο 11, οκ, okay, ναι. Νούμερο 12, Περικλής Τεργιανούδης, βεβαίως. Έκανε κάποιες αποτυχημένες προσπάθειες να ασχοληθεί με το τραγούδι, αναφέρει το δημοσίευμα, όχι εγώ. Και τελευταία τον αφήσαμε στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι του στην Πολύχνη. Άνεργο μεν, με χρήματα δε. Τότε σκεφτόταν ακόμα και να επιστρέψει στη Γερμανία. Μάλιστα. Η Γογό Γαριφάλου. Η Γογουλίνη. Που έγινε γνωστή από το Γκολ, βεβαίως. Το Γογουλίνη κατά καιρό έχει εμφανιστεί και σε άλλα παιχνίδια. Α πούμε πρόσφατα ήταν στο Shopping Star. Αλήθεια. Ναι, βέβαια. Αυτή δεν είναι με τον Φλωρινιώτη. Δεν πήγε μετά το Γογουλίνη. Ναι, σε κάποια φάση. Ναι, έτσι. Δεν ξέρω αν συνεχίζεται αυτή η συνεργασία από την αρχή. Α, οκ. Okay. Γιατί μην ξεχνάς ότι ο Φλωρινιώτης έχει την κόρη την Ανούλα. Σωστά και Ανούλα, ναι, έχεις δίκιο. Και δεν μπορεί να υπάρχουν πολλές. Έμπαινε Γουγούλινη στα ίσα και Παλκαρίσα, πες. Τι? Έμπαινε Γουγούλινη στα ίσα και Παλκαρίσα. Δεν τη θυμάμαι τώρα. Έλα ρε που δεν τη θυμάσαι τώρα. Τότε ναι, τώρα δεν ξέρω πώς έχει γίνει. Μια χαρά είναι, όπως ήταν και τότε. Εντάξει, με δύο ποτά. Μάλιστα. Νούμερο 14. Η σύζυγος του Γκάρ του Άρη του Δημήτρη Βεργίνη, η Ελένα Παπαϊωάννου. Έτσι, έχουν και παιδάκι. Η Ελένα Παπαϊωάννου έκανε λίγο καριέρα, ρε φίλε. Η κόρη του γνωστού ποδοσφαιριστή. Παλέμαχο ποδοσφαιριστή. Βέβαια. Η Δώρα Αρχοντάκη, από τη στιγμή που μπήκε στο Big Brother, δήλωσε ότι ήθελε να γίνει τραγουδίστρια. Στο νούμερο 16, η Μάρο Λίτρα, που επέστρεψε στον Καναδά. Καλό η Μάρο Λίτρα και αυτή κόσμησε πολλά περιοδικά. Και σήμερα δουλεύει, λέει, ως νοσοκόμα σε κλινική. Είδες, άρα καλά μου με τον νοσοκόμα. Στο νούμερο 17 η Ορθούλα Παπαδάκου, βεβαίως. Από το Survivor το πρώτο. Στο νούμερο 18 ο Ανδρέας Γεωργίου. Ο οποίος τώρα. Ο τατουατζής, ναι. Που είναι στον Α. Εντάξει. Στους 31. Το τατουάζ ο Μπρούσκος. Στους 31 δρόμους με την Σοφία Βύση. Σοφία Καρβέλα, ψέματα. Εκείνο δεν πήγε και πολύ καλά. Εκείνο πήγε άπατο. Λοιπόν. Με Μπρούσκο και ναι, τατουάζ. Με Μπρούσκο ήταν... έπαιξε βαλίτσα. Βέβαια. Λοιπόν. Ο Νότσο στο Δούλο στο νούμερο 19. Σε ένα... στο Dream Show The Theater. Dream Show Theater. Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, αυτό έκανε δουλίτσα. Μετά ο Νότσο στο Δούλο. Ο οποίος ασχολείται με το τραγούδι αλλά και με τη φωτογραφία, τη ζωγραφική και τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων. Γιατί είχε σπουδάσει αρχιτέκτονο εσωτερικών χώρων, είναι η αλήθεια. Το θυμάμαι αυτό. Στο νούμερο 20, και αυτό έβγαλε ψωμάκι για το Survivor, ο Σπύρος Σούλης. Εντάξει, που έχει φτιάξει τα μισά σπίτια της Ελλάδος. Όπορε, φίλε, ναι. Σπύρος Σούλης, βεβαίως. Στο νούμερο 21, η Κάλο Μοίρα, με μια εκρηκτική καριέρα στο τραγούδι που διαβάζω εδώ πέρα. Με κορυφή με τη συμμετοχή στο Eurovision, σειρά του Combination Τούμπανο. Ήταν όντως Eurovision η. Λοιπόν, ναι, Eurovision. Καλό Μοίρα, αλλά ναι. Στην πορεία μας την έφαγε ο. Ζει μια ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή στην Αμερική και περιμένει το τρίτο παιδί. Η Ρούλα Βροχοπούλου, ρε φίλε. Σωστά, καλά τα λέει. Ρουλάρα. Και άλλα μέσα στο 25 δεν έχει Γιώργο Νάιδα, ρε φίλε, που γι' αυτό νομίζω έφυγε. Πώς το λέγανε εκείνο το δικό στον Αλβάνο, ο Φραν. Ο Φραν. Ωραία χρονιά. Πήγαινε στα κανάλια, ρε φίλε, η Ρούλα και χτυπιόταν για το Φραν. Και έβγαινε ο Φραν στη γραμμή και έκλαιγε η Ρούλα και φώναζε ο Φραν. Πω, τι ωραία ελληνική τηλεόραση ήταν εκείνη.
Και μετά λέμε τρας αυτά. Η Ευρώπη που ήταν στο Wall και είχε ερωτευτεί έναν άλλο συμπέθερο, τον πώς το που έμοιαζε τον Ωνάση, πώς τον λέγανε, όχι άνθιμο. Άνθιμο. Τέτοιο όνομα είχε. Λινέλα, κάπως έτσι τον λέγανε. Αριστοτέλη. Όχι Αριστοτέλη. Του έμοιαζε πολύ εκείνο ο τύπο. Ναι. Θυμάμαι και που ήταν έτσι ωραίο, τα έλεγε και ωραία, αλλά δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε. Όχι άνθιμο. Τέλος πάντων, είχε πάθει έρωτα. Ήταν στο Wall. The Wall, ναι. The Wall. Που ήταν σαν τον Big Brother, παιδί μου, αλλά και καλά τους έστελνε δίπλα μετά στο. Η Ρούλα, ο Νάση και ο Black Jack. Περίμενε, κάτσε εδώ πέρα. Θα τα βρούμε όλα. Και να σου πω κάτι. Λέγαμε τότε εκείνες εκπομπές τρας. Δηλαδή σε σχέση με τα σημερινά, εκείνα ήταν κλάσεις ανώτερα. Θέλω να σου πω κάτι τώρα. Εντάξει, αν εξαιρέσει το Power of Love, ας πούμε. Εκπληκτικά αστείο. Δηλαδή μπορεί κάποιο να το βλέπει σοβαρά. Δηλαδή μπορεί να μου πει κάποιο ότι κάθεται και το βλέπει πέραν του να γελάσει για 10-15 λεπτά και μετά να τα αλλάξει. Ωραία. Δεν έχουμε τέτοια. Πώς λεγόταν, έφυγε. Όμως δεν έχουμε τέτοια. Survivor από εδώ, ναι, 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 ναι. Κάπως έτσι τον λέγανε, περίπου όνομα έχει. Δεύτερο διαζύγιο, ο Τούρκος, ο Αλβανός, μήπως τα γαλλικά του Ωνάση, όπως αναφέρει. Έχει βγάλει και βιβλίο, φίλε. Α. Η Ρούλα Βροχοπούλου. Ναι, 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 ναι. Ήταν αεροσυνοδός. Βεβαίως. Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στο 22-23 ο Θάνος Πετρέλης, στο 24 δεν βλέπω το 24 και του πει δεν μου τα βγάζει καλά. Μάλιστα, υπήρχαν πολλά φιντάνια γενικότερα. Πολύ ψωμάκι. Και εδώ λέει η Ειρήνη Πιπιτσούλη, η νικήτρια της Φάρμας. Της πρώτης Φάρμας. Υπήρχε και δεύτερη. Σωστά, ναι. Δεν τη θυμάμαι. Ο Αλέξης από τη Φάρμα. Μάλιστα. Στα αδύνατα του Γρηγόρη Αρναούτογλου τότε. Είναι η αλήθεια. Γιατί μετά το έτρωγε το φαγάκι του. Είναι η αλήθεια ο Γρηγόρης. Δικό μας παιδί εδώ πέρα, Θεσσαλονίκη. Ο Παπάοκ έχει σήμερα ο Γρηγόρης. Τι έχει, Παπάοκ. Θα το δούμε, φίλε. Ο Γρηγόρης έχει πολύ κακή κλίστρα. Πολύ κακή. Σε αντίθεση με τη μελέτη, η οποία έχει πραγματικά εξαιρετική κλίστρα και καταφέρει και τη φέρνει πολύ ενδιαφέρουσες και ενδιαφέροντες ανθρώπους ναι. που έχουν να πούνε πράγματα, ο δε Γρηγόρης είναι και μη χειρότερα. Και μη χειρότερα. Η κλίστρα του είναι που είναι κομβική θέση σε μια τηλεοπτική εκπομπή, πιστεύω ότι έχει σοβαρά προβλήματα. Γιατί ρε, έχει και καλές συνεδρίες. Έλα ρε, τώρα, εντάξει. Εντάξει, έχω βρει τα 10 χειρότερα reality, τα οποία δεν τα θυμάμαι πραγματικά. Το Gym Show που ήταν στο Star. Το Gym Show ήταν αμέσως μετά το Big Brother. Το Gym Show, ρε φίλε. Φόρτ Μποαγιάρ. Περίμενε. Μούβλα Πόρκερ. Στο Gym Show, στο οποίο ήταν ο Χρήστος Χολίδης. Όντως. Κοίτα, φωτογραφία εδώ. Ο Χρήστος Χολίδης εκεί. Ως παίχτης έχει πάει. Ναι. Το Χρήστο Χολίδη. Ρε Χριστάρα. The Mission, βέβαια, ρε φίλε. Πω και αυτό. Στον Αντένα. Πες για να πάμε σε διάλειμμα. Περίμενε. Το πάρτι δεν είναι για μένα τα χειρότερα. Το πάρτι είχε να δώσει. Το πάρτι καλό τσκό ήταν, μωρέ. Λοιπόν, η Φάρμα των Επωνύμων. Δεν το θυμάμαι αυτό με τους celebrities. The Wall. Ναι, ήταν λίγο τραγικό, οκ. Okay. Ο Τζόρτζ Κισίση. Βλέπω να βλέπετε. Το The Wall. Μάλιστα. Ο υποψήφιος με τον Πέτρο Κωστόπουλο που δεν το θυμάμαι. Το 2004. Έχει πολύ. Παίζονταν πολλά χρόνια στην Αμερική. Εδώ όμως δεν έπαιξε καθόλου. Το Big Mother. Καλά. Η ιδέα του Αντένα, άπατο γι' αυτό. Survivor Ελλάδα-Τουρκία. Ναι, τραγικό ήταν λίγο εκεί. Και συνεχίζει. Και συνεχίζει να είναι τραγικό, ναι. Το Extreme Makeover. Είχαμε εμείς ελληνικό Extreme Makeover. Είχαμε, αλλά δεν πρέπει να κάτσει πολύ. Δεν πρέπει να κάτσει καθόλου πολύ. Το οποίο είχε γίνει στο Mega, το 2008. Λοιπόν, Love Bites. Αχ, ναι, αυτό. Έχει πάει ένα γνωστό μου. Είχε... Αλήθεια. Έχουμε ρίξει, ναι. Εκείνο είναι και σχετικά πρόσφατο. Αγρότης μόνος ψάχνει στον Α, βέβαια. Λοιπόν. Αυτά. Πολύ κακά, όντως. Διάλειμμα. 1-0 Δυναμό Κιέβο. Ολυμπιακός παραμένει στο 74. Παρά το Ολυμπιακός προσπαθεί να ισοφαρίσει, αλλά δύσκολα τα πράγματα εκεί. Δώσε λίγο τι γίνονται στα άλλα, φίλε, πριν πάμε στο διάλειμμα. Γκένκ Σλάβια 1-4. Από εκεί που προηγήθηκε η Γκένκ με 1-0. Μπάγερ Λεβερκούζεν Κρασνοντάρ 0-0. Μπέτις Ρεν παραμένει το 1-2. 0-0 Μπενφίκα Γαλατά. Δυναμό Κιέβο Ολυμπιακός είπαμε 1-0. Τσέλσι Μάλμε 2-0. Με παίχτη λιγότερο η Μάλμε. Και Ίντερ Ραπίτ 2-0 από πολύ νωρίς το πρώτο 20 λεπτό. Πάμε στο break και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Μπαλάντερ στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσκοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Γιάννη Ζάτση στην ρύθμιση του ήχου. 1-0 παραμένει στο Κιέβο Δυναμό Ολυμπιακός. Στο 82 είμαστε πλέον. Όσον αφορά τα υπόλοιπα μάτς, Γκένκ Σλάβια 1-4, Μπάγερ Λεβερκούζεν Κρασνοντάρ 0-1, λίγο πιο πριν, Μπέτις Ρεν 1-2, Μπενφίκα Γαλατά 0-0, γκολ για την Ίντερ 4-0, την Ραπίντ Βιέννη, στο 2-0 τα αφήσαμε, 4 είναι. Τσέλσι Μάλμε 3-0 πλέον, Μπενφίκα Γαλατά είπαμε 0-0, το μόνο μας ο οποίο δεν κουνιέται φίλο. Για φίλε, τα... άκου να δεις τη διάβαζα εδώ τώρα και έχω συγκλονιστεί. Ναι, για πες. Δηλαδή, για το πραγματικά είναι φοβερό. Στο φως έρχεται έρευνα της Ιντερπόλ μέσω μιας ιταλικής ιστοσελίδας, η οποία αποκαλύπτει πως το παιχνίδι της περασμένης Κυριακής ανάμεσα στον Απόλλωνα Λάρισα και τον Εγκυμιακό
παίχτηκαν 400.000 ευρώ στην ανατροπή. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το dikisport.blogspot.com, επικαλούμε το δημοσίευμα του ιταλικού site. Στην επαρχία του Ρίμινη παίχτηκε το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 400.000 τόσο στην ανατροπή όσο και στο ακριβέ σκορ από 0-2 σε 3-2 στο τέλος του αγώνα. Δηλαδή είχε κάποιο δραφίλε εκεί που καθόταν στο Ρίμινη ο άλλο, έτσι, και έπινε το απερολάκι του. Χαλαρώσει και φέραμε λίγο προσούτο από δίπλα. Εντάξει. Βλέπει Απόλλων Λάρισας Αιγινιακός 0-2. Όλα για την Πάγια σε διακόπτω έναν τίκλα στον Τάρ και μου βγάλει ένα ακόμα γκουλ. Όχι, μόνο αυτό είναι ένα, συνέχισε. Έτσι, το βλέπει 0-2. Μπορεί να έχει εικόνα από τον αγώνα διαδικτυακά, να παίρνει τον άνθρωπό του και να του λέει βάλε το 300.000 στο Νάσο για 3-2 τελικό. Και βγαίνει ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ο συγκεκριμένος λέει συνδυασμός ανατροπή για ακριβές σκορ έβνε την αστρονομική απόδοση του 27. Τα πρακτορία στοιχηματισμού από το Ρίμινι μέχρι το Ριτσιόνε θεώρησαν απολύτως ύποπτο συγκεκριμένο παιχνίδι, αν είναι δυνατόν, και ως εκ τούτου αρνήθηκαν να πληρώσουν όσους κέρδισαν το στοίχημα. Ενώ εξίσου παράξενο είναι το γεγονός πως οι κάμερες ασφαλείας συνέλαβαν τους παίκτες, οι οποίοι πόνταραν στην περιβόητη ανατροπή στον ολό αγώνα της ελληνικής Football League. Δηλαδή, τι να πω. Πέφτω από σύννεφα και δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να έχει μια έμπνευση στοιχηματική, αμέσως να το πάρουν το παιχνίδι κάτι γίνεται. Νίκο. Ντροπή. Και ειδικά τώρα για τέτοιες ομάδες, τον Απόλλωνα Λάρισας και τον Αιγινιακό. Δηλαδή, ειλικρινά πέφτουν τα σύννεφα. Για αυτό εδώ. 400.000, επί 27, πόσο βγαίνει. Περίμενε. 400 επί 27 θα κάνω. 1800 βγαίνει, άρα 100. Πού να πάρει το πληροφορίστρε, φίλε μου, αυτό. 400.000. Δηλαδή, τι κάνεις. Πα στο προποζίτο, ξέρω εγώ, το ρίμνη και του λες αδελφέ. 400.000. Ναι, επί 27. Ναι. 10... Δεν ξέρω το αν ήταν δελτίο. 1800. Ωραία, δηλαδή πα με το δελτίο και του λες αδελφέ. Πλήρωσε με λίγο αυτό. 10.700. Κερδισμένο είναι αυτό. Ναι. Και είναι 1800. Ναι. Αδελφέ. Καλό. Αδελφέ, λίγο σφιχτά είμαστε. Καλό. 1800. Από την άλλη βέβαια. Άρα πάει οι τέτοιοι Φιλιππίνες και τέτοια. Τώρα είναι μόνο δεν Ιταλία. Επίσης, δηλαδή. Εγώ είμαι προποτζής φίλε. Και ο άλλος κέρδισε 1800. Αρμάνι Μακάβι. Θα το έβαζα έξω. 80... Εδώ το μεγάλο δελτίο. Ξέρεις αυτό που το βάζουν στα πρακτορία. 1800 πληρώσαμε. Ναι. Κατάλαβες. Εντάξει. Αρμάνι Μακάβι 87-83 τελικό. Μάλιστα. Ωραία. Ωραίο παιχνίδι που να γίνει εκεί. Ο Ολυμπιακός νωρίτερα έχασε στην έδρα της Εφές Πίσελ. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν. Της Εφές Ανατολού μάλλον. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν μη αναμενόμενο. Τα δάχτυλα, το κρακ, παιδιά που ακούσατε, ήταν το δάχτυλο του Νίκο Μοσκοβίτη. Κρακ. Έχασε κάθε περίπτωση. Κρακ, κρακ, κρακ. Σήμερα είχαμε πάλι το πολύ ωραίο να παίζει η ομάδα σύλλογο τη χώρα και ταυτόχρονα να παίζει και εθνική. Αυτό που έχει γίνει κανόνα το τελευταίο 1,5 χρόνο. Η εθνική ξανανοίξε τη Γεωργία. Και από ό,τι είδα, πρέπει να χάσει μέχρι και μετά από ό,τι να χάσει τη Γερμανία την Κυριακή για να είναι οριστικά πρώτη στον όμιλο και ίσως είναι αρκετά πιθανό να είναι και επικεφαλή στον όμιλο στην Κίνα. Έτσι, γιατί η εθνική έχει εξασφαλίσει την κορυφή. Γιάννετε το κούμπο εκεί, αλφά. Γιάννετε το κούμπο, Καλάθης, Λούκα, μια χαρά θα είναι εκείνη η ομάδα. Και αν ο Γιάννης είναι καλά, δηλαδή καταρχάς να είναι εκεί που νομίζω ότι εκτός από πρόπου του θα είναι, δεν πιστεύω να γίνει πάλι καμιά καγκουριά με τους Milwaukee Bucks, και είναι και καλά σωματικά, δηλαδή έτοιμος όπως πρέπει, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Η διοργάνωση. Το τσάκρα τη χαρά, που θα μπει κι εσύ. Όχι, φίλε, εγώ τι να πω. Ναι. Όχι, δεν είμαι εγώ, ρε φίλε. Ναι, ξέρω. Δεν έχω εγώ τέτοιες σχέσεις. Ναι. Δεν έχω. Υπάρχουν Αθηναίοι φίλοι που είναι έτοιμοι για τέτοιες καταστάσεις. Εμείς δεν πάμε να εκπροσωπήσουμε. Γιατί από τη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν. Θα τις ακούμε ως απεσταλμένους ραδιοφώνων, λογικά. Ο απεσταλμένος ραδιοφώνων. Το ραδιοφώνο πλήρωσε. Και το 12 γραφείο τύπου που έχει η Ομοσπονδία. Αν και γενικότερα έχει κόψει η Ομοσπονδία, δεν είναι οι άπλες οι παλιές. Τι, λίγα πράγματα. Δεν είναι όπως παλιά, εντάξει. Σφίξαμε. Είναι δύσκολες εποχές, συνάδελφε, και τα λεφτά δεν βρίσκονται σαν δέντρα. Δεν είναι και τόσο μεγάλη κρατική χρηματοδότηση, ρε φίλε. Είναι μεν, αλλά δεν είναι τόσο όσο παλιά που υπήρχαν τρελές άπλες. Που ο Πάλος Κάρος ανάμεσα σε τρεις. Ο Μίσιτς, μπράβο του. Ο Παλίκαρος. Τέλος πάντων, μέχρι τότε έχουμε πολύ δρόμο. Ο Μίσιτς του Πάοκ. Όχι. Ο Βασίλη Μίσιτς. Α, ο Βασίλη Μίσιτς. Όχι, όχι ο Μίρνη. Όχι ο Γιώζιπ. Ο Γιώζιπ, πώς είναι Μίρνη. Αυτός παίζει. Καταρχάς βγάζει το φίλο του. Φίλο το είπαμε και χθες. Αυτό οπότε... είναι κακό, οκ. Okay. Τι έχει χάσει ο Ολυμπιακό, ο
Μάλιστα. Πέτρο και ένα-ένα να το κάνει, θα πρέπει να γίνει μετά. Δεν προλαβαίνει τελείως. Πρέπει να κάνει το Όσκαρ της Μεγάλης Ανατροπής όπως έχει υποθεί και σε ένα άλλο παιχνίδι. Το Όσκαρ της Μεγάλης Ανατροπής. Ναι, ρε φίλε, δεν θυμάσαι. Ο Όσκαρ, το Όσκαρ της Μεγάλης Ανατροπής. Στο πέναλτι ο Τσόρι, out. Α, ναι. Σωστά, Γιώργος. Μάλιστα. Όχι, Γιώργος, Τάσος. Για να δούμε ξανά ο Ποντένσε, λοιπόν. Για να δούμε. Σπάει χαμηλά. Κορυφώνει τη αγωνία ο Ποντένσε για ακόμα μία φορά. Φοβερό σε τελική ενέργεια, κάνει λάθος. Παρότι είναι τρομερό σε τελικές ενέργειες, σε γκολ και τελικές. Πάλι ο Ολυμπιακός πιέζει όλα για όλα. Χιτσκοκικό φινάλε. Κραγκινιολικό. Θα λέγαμε, ναι, 100%. Σέντρα με την. Όσο σηκώνεται την μπάλα, δεν θα βάλετε γκολ ποτέ. Η άλλη πίσω είναι εγώ, Μάρια. Πάλι ο Ολυμπιακός. Όλη δύναμη πίσω την μπάλα. Κορυφώνει τη αγωνία. Στο Κίεβο, στο 89 είμαστε πλέον. Στο Ολυμπίνσκι. Ο Ολυμπιακός πάει να κάνει το θαύμα, επειδή έχει δύο γκολ μέσα κανένα 7 λεπτό λογικά με τις καθυστερήσεις. Για να περάσει την επόμενη φάση του Europa League. Γιατί δεν έχει ο Ολυμπιακός τέτοιο, ρε. Τι δεν έχει. Τη φανέλα του. Την εταιρεία. Μην κάνετε γιόμες, ναι. Είναι... Απογορεύεις την Ουκρανία, μπορεί να το πάρει τέτοιο. Μην κάνετε γιόμες, ρε. Μην κάνετε... Νίκο, θα πρέπει να αποκριθεί η ελληνική ομάδα, φίλε. Εμείς όταν παίζουν ελληνικές ομάδες είμαστε πάντα μαζί τους, έτσι δεν είναι. Για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ρε φίλε, τώρα ο Άρης αν το χρόνο παίξει Ευρώπη. Καλή ερώτηση. Πότε παίζει. Δεν έχω απάντηση. Ανάλογα σε ποιο γύρο θα. Καμιά τέλη Ιουνίου, τίποτα τέτοιο. Ανάλογα, όχι, ανάλογα τη θέση που θα τερματίσει. Πες, τερματίζει ρε παιδί μου, τέταρτο σου λέω εγώ. Δεύτερο κομματικό. Α, μέσα Ιουλίου δηλαδή. Ναι. Πάλι καλά. Πέμπτος νομίζω, πέμπτος μπορεί να πάει και πρώτο κομματικό. Δεν νομίζω να πάμε τόσο τέτοιο. Νομίζω πάλι δεύτερο πρέπει να είναι. Θα τα δούμε, κάτσε να βγούμε το καλό. Θα βγεις μόνο κουτσά στραβά, εντάξει. Θα βγούμε, εντάξει, μετά βλέπουμε. Τέλη Ιουνίου. Βλέπω κανένα. Ολιανένσε. Άρης. Ολιανένσε. Καμιά άλλη ομάδα, ό,τι να είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις. Σλάβεν Κοπρίβνη, τσάχη την και κοντά. Φλαμουρτάρι. Ναι, καμία Καϊρά Ταλμάτι που έλεγε ο δικό σου. Έχει τι επιτυχίε. Μολδαβή ή κάτι τέτοια. Καϊρά Ταλμάτι Άρη. Μολδαβή είχαν πάει τέτοιο Ζήμπρου. Ναι. Ζήμπρου Άρη, ξανά, όπω παλιά. Σερβέτ. Το έπος Σερβέτ. Έτσι. Κατοβίτσε. Μπερσεβά. Πότε είχε παίξει με την Μπερσεβά, φίλε. 90. Α, πολύ παλιά. Ναι. Κάπου εκεί. Ποια άλλη είχαμε πει πολύ προβληματικά έτσι. Σλάβεν Κοπρίβνιτσα. Σλάβεν Κοπρίβνιτσα. Με εκείνο τον γκολ που είχε διώξει ο Νάτζο Γκαρσία την μπάλα, είχε φτάσει μέχρι τον ουρανό, κατέβηκε κάτω και μπήκε μέσα. Για Αγγελόνια. Για Αγγελόνια Βιάλιστο. Να έρθουν και τα παιδιά εδώ πέρα. Βέβαια. Οι Πολωνοί. Βέβαια. Ωχ, Νίκο, τάκι τη φάγαμε που έλεγε για μια μορφή. Κάτσε ρε πάλι καρεσί αμέσως. Ο Σάτος ο ξύλο που έχει φάει σήμερα στο τέλος του αγώνα θα πιάσει κοπανής κανέναν. Καλώς το φύλακας. Ρε εσύ, αφού ο Ποντένσε, παρότι κοντός, δεν είναι θυμάσαι τον εκείνον που, το λέγανε, που τον λέγανε Πάπια και έτρεχε 200 μέτρα, Μπεν Τζόνσον, πώς τον λέγανε. Που τον λέγανε Πάπια και έτρεχε με το στήθο μπροστά. Που έτρεχε τα... Μπεν Τζόνσον το λέγανε ρε εσύ. Ο Ποντένεσε μου θυμίζει το Φελίπε Σανσόν. Όχι, εκείνος ήταν πιο... Δεν έτρεχε έτσι. Τζόνσον, περίμενε. Ολυμπιακός μες στην περιοχή, σουτ. Μάικλ Τζόνσον. Μάικλ Τζόνσον, δες το να λίγο, περίμενε. Ο Πάπιας. Που έτρεχε 200 μέτρα ρε. Α. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ πέρα. Έτσι να το βρούμε. Αυτός εδώ. Πέτρεχε έτσι. Έτσι δεν έχει ο Ποντένσε σαν την Πάπια. Ε. Κουακουακ. Κουακουακ. Τελικό Μπενφίκα Γαλατά. 0-0. Ποιος περνάει. Στήθος έξω κοιλιά μέσα. Τελικό η Τσέλσι 3-0. Προκρίνεται στην επόμενη φάση. Νίξε τη Μάλμε. Τελικό Μπάγερ Λεβερκούζεν Κρασνοντάρ. Περνάει Κρασνοντάρ. Αποκλεισμός για τους Γερμανούς. Μπέτις Ρεν 1-3. Περνάει η Ρεν. Αυτή ήταν λίγο έκπληξη. Ήταν λίγο έκπληξη. Μπενφίκα Γαλατά. Λες θα πάει παράταση. Πώς είχε λήξει το πρώτο παιχνίδι. Πόσο ήταν αυτό. 0-0. Απερνάει Μπενφίκα, εντάξει. Νομίζω είχε δει Μπενφίκα από το μάτς 0-1. Απερνάει Μπενφίκα, ναι, απερνάει Μπενφίκα. Να τελειώσουν και τα μάτς για να κάνουμε σούμα ποιοι προκρίνονται. Από τα μάτς των 8 παρα 5 προκρίθηκαν όλοι οι γηπεδούχοι. Είναι τρομερό αυτό το οποίο συνέβη. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό θα έλεγα, ναι. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Λοιπόν, δύο μάτς είναι σε εξέλιξη. Το Γκένκ Σλάβια Πράγας 1-4. Και το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι και στα δύο έχει κριθεί η πρόκριση, άρα πάμε να κάνουμε τη σούμα για τα απόψινά παιχνίδια. Βαλένθια Celtic 1-0, προκρίθηκε η Βαλένθια. Τώρα είναι τα μάτς των 8 παρα 5, με 10 η Celtic. Villarreal Sporting 1-1, προκρίθηκε το κίτρινο υποβρύχιο, στην επόμενη φάση του Europa League, με 10 η Sporting τελείωσε το παιχνίδι.
Zenit Αγίας τελικό, Γκένκ Σλάβια Πράγας 1-4. Τελείωσε εκεί το μάτς. Λοιπόν, Zenit Αγίας Πετρούπολης, Φενέρμπαχτσέ 3-1, προκρίθηκε η ρωσική ομάδα. Νάπολη Ζυρίχη 2-0, πρόκριση για τους Ιταλούς στο Σαν Πάολο. Δυναμό Ζάγκρεπ Πλδέν 3-0, με 10 τελείωσε παιχνίδι η Πλδέν. Red Bull Salzburg Μπριζ, Ντόρτι για την Μπριζ 4-0, προκρίθηκε η Salzburg. Άιντραχτ Φραγκφούρτης, Σαχτάρ του Ντόνετσκ 4-1, λοιπόν πέρασε η Άιντραχτ. Arsenal Μπάτε 3-0, πρόκριση για την ομάδα του Σοκράτη Παπασταθόπουλου που σκόραρε κιόλας παρακαλώ. Γκένκ Σλάβια Πράγας 1-4, πρόκριση για τους Τσέχους. Μπάγερ Κρασνοντάρ 1-1, πρόκριση για την Κρασνοντάρ, έκπληξη. Μπέτις Ρεν 1-3, πρόκριση για την Ρεν. Μπενφίκα Γαλατά 0-0, στην επόμενη φάση η Πορτογάλη. Δυναμό Κιέβ Ολυμπιακός παίζεται ακόμα, τελείωσε μόλις τώρα, 1-0, πρόκριση για τους Ουκρανούς, πάει ο Ολυμπιακός. Τσέλσι Μάλμε 3-0, η Τσέλσι του Σάρι που τα ακούει γενικότερα, αλλά προκρίθηκε σε επόμενη φάση του Europa League. Και Ίντερ Ραπίτ Βιέννης 4-0, πρόκριση για την ομάδα του Μιλάνου. Τέλος έχουμε και στο Κιέβο νομίζω. Το είπα, Κιέβο, το είπα. Στο Κιέβο. Το είπα. Μάλιστα. Κιέβο είναι Ιταλία. Κρίμα ρε φίλε. Κρίμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κρίμα. Τι να κάνουμε. Μια ειρωνία, διακρίνω. Okay. Όχι ρε φίλε, γιατί ειρωνία, εντάξει. Okay. Anyway. Από καλύτερο αντίπολο που κρίσει ο Ολυμπιακός. Καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Mm. Μην ξεχνάμε αυτό. Η Μπαρσελόνα της Ελλάδας που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Θίγεις όλα τα λέω αυτά. Τι, σε πιάνει να. Σε βλέπω λίγο. Δεν θίγομαι καθόλου. Να προβληματίζω τα λέω αυτά για τον Ολυμπιακό. Είναι η έπαρση γενικότερα που δεν μου αρέσει. Καθόλου έπαρση, ρε φίλε. Αυτοί κοροδεύουν τον εαυτό τους. Ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Αυτός ο Σολ κάπου αλλού έπαιζε και μου θυμίζει εμένα. Στην Πάγια Μονάχου παλιά, με Μέμετ Σολ. Φλακά, φλακά. Βλαμμένε. Μάλιστα. Πανηγυρίζουν τα παιδιά εκεί πέρα από τη Δυναμό Κιέβου με τα πολύ καλά παιδιά που έχουν για οπαδούς. Έτσι, πραγματικά όλοι ένας και ένας. Του Δε Λασάλ, παιδιά, όλα. Στο Κιέβο, έτσι και με πολύ Αριστοτέλειο κολέγιο. Σε ανοιχτόμυαλες απόψεις. Οι οπαδοί της Δυναμό Κιέβου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τα μαζεύουμε λοιπόν, εγώ εδώ που αυτό ήταν. Περίμενε ένα-δύο λεπτά ακόμα. Ήρθε ο. Όχι! Κακού. Α, σοκ. Αυτά δεν είναι ωραία για να ξέρει. Πρέπει να πάμε και σπίτια μας. Γίνεται αυτό το πράγμα. Πάμε να φάμε το παξιμάδι μας. Παξιμάδι ελπίδες μας. Μάλιστα. Ο άλλος Βάρδης δεν είναι ακόμα. Τρομερά πράγματα. Επιπληκτικά. Μία γυναίκα πέθανε για 28 μαρώσαν αφού έφεγαν σε εισιτήριο με αστέρι Μισελέν στην Ισπανία. Γι' αυτό κοροϊδεύεται εσύ μετά που βγαίνει και τρώμε στη βρωμιά. Κάτι ξέρω. Βρωμιά υγεία έχει. Πάμε κανένα κύριο Βασίλη. Πιτόγυρο, ρε φίλε. Και το πιτόγυρο λάδι έχει. Φάει κάτι λαδερό στα μάτια. Λαδερό. Λάδι έχει ο κύριο. Έτσι. Πάμε κανένα κύριο Βασίλη, κυρία σου Γουστάρη. Όχι, όχι. Δεν θες, έφαγε τα άψητα. Πλάκωσε εκεί πέρα τα κυκυρίκια και γέμισε, έφαγε την μπανάνα. Έφαγε την μπανάνα τώρα, σπίτι. Και αύριο το πρωί γεννητούρια. Όχι, ρε, εσύ, τι με το φιστίκι. Γεννητούρια. Τι έχεις, δεν ξέρω τι έχεις φάει πιο πριν. Δεν ξέρω τι έχεις φάει πιο πριν. Τα Όσκαρ πότε είναι. Τα βλέπω διαφορετικά. Μπορεί και εμένα αυτό το Σαββατοκύριακο. Λες, ε. Α, καλά, εντάξει, αυτό εκεί πέρα πάντα. Γιώργος Τσίδης, κόκκινο χαλί. Botox full. Όχι, φίλε, βλέπεις τι έχει κάνει δουλειά. Botox full. Σολάριμ 12 μήνες το χρόνο. Εντάξει, γυμναστήριο. Αυτά. Εντάξει, ο φίλος μου. Βγήκε το αγαπώ, με αγαπά το. Ναι, ναι, ναι. Έχει ένα πρώτο επεισόδιο. Έχει ένα 7 λεπτό που πέτυχα εγώ στο YouTube, πολύ δυνατό. Ναι. Ναι, 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 ναι. Ποιος παρουσιάζει τα Όσκαρ φέτος. Τζέιν Φόντα, αγαπημένη. Η Χριστίνα Μπίθα. Η Μπίθα. Ναι, πότε όμως είναι, ρε παιδιά, πότε. Το σπίτι μου. Πάλι ο Τζίμι Κίμελ είναι παρουσιαστή. Δεν ξέρω, δεν έχω λογικά, δει. Ναι. Κυριακό τη Βαρύου. Και δεν έχω δει και τίποτα από τα. 11 η ώρα. Από τι ταινίε που. Νωρίς, νωρίς. Είναι τέτοιο. Θα τα δω. Μετά τον Ντέρμπι, θα πάμε να δούμε τα Όσκαρ. Δεν έχω δει τίποτα από τι ταινίε που είναι δυνατέ. Λάθη μου, δεν είδε εσύ, ε. Όχι, δεν προλάβα. Ήταν να πάω την προηγούμενη Δευτέρα και κάτι έκαζε τελικά αυτή τη στιγμή και δεν πήγα. Το είδε μια φίλη. Μου λέει, καλό λέει, με έπιασε λίγο προετοιμάστηκε γιατί ήταν λίγο ανώμαλο. Νομίζω το είπα κιόλας. Ναι, ήταν λίγο ανομαλία λέει γενικότερα. Εντάξει. Τη λέω καλή ανομαλία, κακή ανομαλία. Εντάξει, λέει, καλό ήταν, ευχάριστα περνούσε η ώρα. Ποια okay. άλλα είναι. Το μπορεί να ράψει το λογικό που επίση. Το Vice με τον Christian Bale, πολύ καλή ταινία πρέπει να είναι αυτή.
Το παιχνίδι να κάνει. Κακό δεν το έχει δει ακόμα. Τίποτα σου λέω δεν έχω δει, ρε. Μόνο το Ρώμα έχω δει. Του Κουαρών. Δεν το ξέρω. Το είναι γι' αυτό μέσα στα υποψήφια. Αλλά. Πολύ βαρύ δύο. Στα Golden Globes, ποιο επικυριάρχησε εκεί, συνήθω είναι ο Πράγκελο. Στα. Αυτά. Αυτό. 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 Ναι, ένα πίσω κοντινό δοντάκι. Τι. Δεν το έχει δει. Δεν άκουσα τι είπες. Δεν το έχεις δει το βιντεάκι. Όχι. Το τζουγαλά στο Λούμπεν που λέει, βγαίνει ένας και λέει, καλησπέρα να πεις κοντίνο ντάκι, θα ήθελα. Και σηκώνεται και λέει, πάρτα. Δεν το έχεις δει. Πιπί. Πιπίς πιπά. Λοιπόν, ήρθε. Δεν ήρθε. Πιπί. Πιπί. Να μπορεί να παίξουν αυτό στον αέρα, φίλε. Νίκο, πρέπει να κλείσουμε, φίλε. Έχω αρχίσει να ανιστάσω, να ξέρεις. Ναι, λοιπόν. Ήταν πολύ δύσκολη η πέμπτη μέρα πάλι. Εμείς, Γιάννη, θα κλείσουμε. Εσύ δεν είσαι εδώ πέρα, stand-by, άμα χρειαστεί. Όχι, τι όχι. Εσύ όχι, μα 12 ώρα κλείνει. Άμα δεν έρθει, 12 ώρα, ωραία ελληνική μουσική. Χαίρε, συνάλλο, άμα είχε. Ναι, άμα θα είχε ενημερώσει πρώτα απ' όλα. Ναι, θα είχε ενημερώσει γιατί είναι επαγγελματία αυτά τα ζητήματα. Δεν κάνει τέτοια λάθη. Λοιπόν, ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα λογικά. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι την ερχόμενη Τρίτη λίγο μετά τις 10 στον απόϊχο του Ντέρμπι, εντάξει, στον απόϊχο των Όσκαρς. Θα έχουμε πραγματάκια να συζητήσουμε. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφο το Σαββατοκύριακο, ήρεμα, χαλαρά. Ήρεμα κυρίως που δεν το βλέπω. Λοιπόν, και θα τα πούμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.